Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο. Καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον πλανήτη μέσω του διαδικτύου. Ακουγόμαστε σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Και μην πω και σε όλο το ηλιακό σύστημα. Τα λέω καλά, κύριε Αντώνη? Άψογα. Καλά, άρχισες. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα. Όξο! Οχ, να μου τρόμαξα να μου χάθει. Παρέμβαση, παρέμβαση. Να μου χάθει να. Έξω. Να φάστε ω βέρκο σου, κύριο Τσαλτίδη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Ήταν επικοδομητική. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, επειδή δεν πρόλαβα, ήμουν έξω, δεν πρόλαβα να γράψω ούτε καν post σήμερα. Κιτρινόμαυρη βερσιόν της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Έχω δίπλα μου το φίλο μου τον Αντώνη. Και από πίσω σου το διάβολο. Ή το σατανά. Από πίσω μου έχω μια πανέμορφη γυναίκα. Λοιπόν, πάλι τρώας. Τι γίνεται. Εντάξει. Δεν βάζεις τίποτα, εσύ φάει όσο θες. Γραμμάριο δεν βάζεις. Αγγιωμένα είσαι. Λοιπόν, καθίστε, καθίστε παρακαλώ. Καθίστε. Μπορείτε να μιλάτε και με ενώ τρώτε πίτσα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε έδωσα στεγνά. Λοιπόν, μέχρι τις 11 η ώρα θα πάμε παρέα. Θα ανοίξουμε αργότερα και τις γραμμές. 2-3 πραγματάκια να σχολιάσουμε. Νομίζω ότι η επικαιρότητα, η κυτρινόμαυρη, είναι καυτή, ιδιαίτερα στο πασιατικό τμήμα. Κάνω λάθος, Αντώνη? Έχουμε εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις. Θετικές, πιστεύω. Ως ένα σημείο είναι θετικές. Ως ένα σημείο, καλά τα λες. Ως ένα σημείο. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε εδώ με τον Αντώνη, τον γνωστό χιλιομετροφάγο. Ναι, εντάξει, γιατί κάνεις έτσι εσύ? Ναι, δεν μπορείς να μιλήσεις, εντάξει, καταλαβαίνουμε την περίπτωσή σου. Γνωστός χιλιομετροφάγος, διότι είναι και καμιά δεκαπενταριά χρόνια νεότερος. Και εμείς τα χρόνια του τρέχαμε εντός εκτός. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Βέβαια, άλλοι και στην ηλικία μου τρέχουν ακόμη και τώρα, εντάξει. Μόνο Χονγκάδη και Ισπανία έχεις πάει. Τι έχω πάει? Μόνο Χονγκάδη και Ισπανία. Μόνο αυτά τα τρία που λες, επειδή και τα τρία ήταν λεωφοριακά, ναι. Δεν ήταν αεροπλανικά. Ήταν λεωφοριακά, μόνο Χογάνδη και Ισπανία. Βέβαια. Σε Θεός. Δεν το ξέρα. Είναι τρία. Συγγνώμη, δεν υπήρχαν λεφτά τότε για αεροπλάνο, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Και αυτά τα τρία, αν θυμάμαι καλά, να μην πω βλακία, είναι κοντά στις 25 με 30 χιλιάδες χιλιόμετρα. Πολύ δυνατός. Ναι, εντάξει. Δεν θυμάμαι συνέχεια, το λέω αυτό, ρε παιδιά, αν με βοηθήσει κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα στο. Το πρώτο πάντως δεν ήταν της Γάνδης ή του Μονάχου, το Final Four της Αραγώσα. Κάναμε ανάσταση στο λεωφορείο. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και μάλιστα στην Ιουγκοσλαβία είμαστε. Σταμάτησε το λεωφορείο και κάναμε ανάσταση στο λεωφορείο. Ναι, γιατί γελάς? Κάποιος που μπορεί έτσι να θυμηθεί, ας μας το στείλει. Δεν έκανα κιόλας ούτε καν πώς ήμουν έξω από τις 5 η ώρα έξω. Δεν έκανα ούτε καν πώς να πω ότι είναι. Ήσουνα με τη γιατράρα σου, έτσι. Έπινες καφέ από ό,τι έμαθα. Βασίλης Μπουλές, επαναλαμβάνω, Βασίλης Μπουλές, ο οφθαλμίατρος μου πλέον. Θα την κάνω την εγχείρηση, φίλε, δεν την γλιτώνω. Με τέτοιο γιατρό και εγώ θα την έκανα, ναι, έτσι. Θα την κάνω, θα την κάνω. Θα σε ακούει σήμερα? Δεν ξέρω, όχι, ήταν ακόμη στο, να μην πω, με τον Μπαράκι, που πιάμε έτσι ένα ποτάκι και τέτοιο. Το τηλέφωνο ήταν ήδη καθοδόν. Για τούμπα, πήγαινε τούμπα, πήγαινε τούμπα, ναι. Ναι, θα την κάνω την εγχείρηση, αν και θα ματώσω οικονομικά. Γιατί εντάξει. Είναι μια εγχείρηση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πρεσβειοποία, αστιγματισμό, αλλά δηλαδή θα ξαναχρειαστούμε γυαλιά. Πάμε χορηγούς. Θα πάμε χορηγούς, περίμενε. Μιλάει ο prime time. Όταν μιλάει ο prime time. Τώρα θα ακούμε για τα μάτια σου, τώρα θα ακούσουμε τελείω. Ο κόσμος ενδιαφέρει. Τι να κάνουμε, έχουμε θαυμάστριες. Άλλος ντρούλινγκ με γυαλιά, άλλος χωρίς γυαλιά. Ο ίδιος είναι. Θαυμάσιες έχεις, αλλά όταν ο γιατρός σου σε πίεζε να πάρεις τα τηλέφωνα των δύο που ήταν εκεί πέρα στο καφέ που πίνατε, δεν τα πήρες. Ωραία, φίλε. Έχεις θαυμάστριες. Φίλε, μας έδωσε στεγνά. Σε έλεγε ο άνθρωπος, πάνε και εσείς άκουγε τους στο φρέντο, να πούμε. Φίλε, ένας ο Τρέγιας και ένα εσύ δύο. Και ο Τρέγιας με μάσκα είσαι, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά στα λέω, άμα στα λέω. Ναι, ο Γιάννης Βόγλης του 2019. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά, να διαβάσουμε. Τι είναι αυτό? Τίποτα. Παναθηναϊκός, τι είναι αυτό? Άλμπα Ολυμπιακός 11-20 και η Μπαρ Ρεάλ 0-0 σούχο. Ωραία. Ξεκινάμε με τα διαδικαστικά να διαβάσουμε τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, να μπούμε στα θέματα, να σχολιάσουμε και να ανοίξουμε φυσικά και τις γραμμές, έτσι. Ωραία. Ξεκινάμε με Μάζντα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Η καρδιά της Μάζντα χτυπά ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζντα Μανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζντα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιό, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζντα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζντα έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Μάζντα είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205 και τηλέφωνο για να σας λυθεί κάθε απορία, οποιαδήποτε ερώτηση έχετε προς τη Μάζντα Μανατίδης, το 2310
924-931. Συνεχίζουμε με πόρκι το ψητοπολείο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και άλλες χειροποίητες νοσημιές, σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές, κύριε Αντώνη μας. Ένα special burger και μια Coca-Cola μόνο με 4 ευρώ. Δύο burgers με γύρο και μια Coca-Cola μόνο με 5 ευρώ. Ένα κλαπ αλατικών και μια Coca-Cola 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Διεύθυνση Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριο και delivery 23-15-20-555. Κατεβάζοντα την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από την εφαρμογή μας την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Όσον αφορά πέλης για γυαλιά, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Είναι ίδιος ένας άνθρωπος που φοράει γυαλιά με ένα που δεν φοράει, δείχνει το ίδιο. Κατά τη που φοράς γυαλιά, προσδίδεις ηλικία. Εντάξει, άλλο, ναι. Εντάξει. Άλλο. Έτσι δεν είναι. Μην απογοητεύουμε στις θαυμάστιες μας. Εδώ δίπλα η γυναίκα σου είναι η μεγαλύτερη μου θαυμάστρια. Άντε πάλι. Νούμερο ένα. Ναι. Πες το παρακαλώ. Παρακαλώ, μιλήστε ελεύθερα. Αυθόρμητα παρακαλώ. Τίποτα, δεν μιλάς. Τέλος πάντων. Μα δεν την αφήνεις να πει και τίποτα. Μα τι, δίπλα στο μικρόφωνο, την πιάνω στο στόμα και δεν το είδα. Άκουσα τι μου είπε ο γιατρός σου τώρα. Ήταν απέναντι δύο θεές και εσύ κοιτούσες το φρέντο. Και μιλούσες για τα μάτια. Αντί να βγάλεις μάτια. Ναι. Είμαι ντροπαλό σα. Καταρχήν, ναι, είμαστε πρώτον αλλού. Πρώτον είμαστε αλλού. Από πότε? Με το ζάχο του ντρούλινγκ μιλάμε. Ναι, αγαπάμε αλλού. Αγαπάς αλλού. Ναι, τι είμαστε, καλά σου, πες τα Εύα μας. Εγώ πότε θα... Μιλάμε τώρα για την προσωποποίηση του σοβαρότης. Μπράβο. Είσαι αλλού και εγώ πότε θα το μάθω δηλαδή. Θα το μάθεις στο γάμο όταν γίνεις στο Χαριλάου και θα πληρώσεις. Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ. Εσύ γιατί να το μάθω. Καλά σου, γιατί. Κάνει... Να το ξέρω εγώ. Σωστά λέει, η Εύα στην Εύα μπορεί να το πω. Έχουμε κάνει χιλιόμετρα εκπομπών εδώ. Ναι, αυτό ένα δίκιο το έχετε. Συγγνώμη και οι δύο έχετε δίκιο, τέλος πάντων σαλιάριδες και οι δύο όπως είστε. Λοιπόν, ναι ρε φίλε. Τι να κάνω, την ηλικία των ανεψιών μου είχα αυτές. Τι είπα να πει αυτό δηλαδή. Ο αέρος χρόνια δεν κοιτά, φίλε. Λέγανε οι αρχαίοι μου. Ο αέρος χρόνια δεν κοιτά, αλλά. Πολύ αρχαίοι, που είναι πολύ αρχαίοι και μπορούν να το πράξουν. Λοιπόν, ωραία, αυτά. Τέλος. Τέλος τα λαμπύρικα. Έχουμε Άρη που πέφτει στην Α2. Είναι με το 1,5 πόδι στην Α2. Υπερβολικός. Τι είμαι? Υπερβολικός. Είμαι υπερβολικός. Ωραία. Καλύτερα να είμαι εγώ υπερβολικός παρά να είμαι σωστός. Καλύτερα να είμαι λίγο υπερβολικός εγώ και λίγο να το. Παρακαλώ, παρακαλώ. Την Κυριακή. Θα πας στην Νεάρα στο. Βέβαια και θα πάμε. Θα την πας, φυσικά. Το θεωρώ δεδομένο. Το θεωρώ και εγώ το θεωρώ δεδομένο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τότε από το μπάσκετ. Ή να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο που δεν έχει πολλά. Να το ξεπετάξουμε και. Και στην μπάλα έχει πολλά. Έχει πολλά στην μπάλα. Ξεκίνα μπάλα. Γιατί το σοβαρό θα το πάμε μετά. Γιατί εκεί πιστεύω ότι ο κόσμος να δώσει εκεί περισσότερο όταν ανοίξουμε τις γραμμές προτεραιότητα. Έτσι θεωρώ εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον έτσι να το βλέπω εγώ. Ότι προτεραιότητα είναι το μπάσκετ. Και τουλάχιστον εσύ ακούσεις εκπομπές. Ναι. Και από το καλοκαίρι και μαζί είχαμε κάνει κάποιος και με τον Μπόσμαν γενικότερα. Είχα αναφερθεί στην φετινή χρονιά ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με το δεδομένο μάλιστα ότι υπάρχουν 6 πλέον Αμερικάνοι σε κάθε ομάδα. Σύντομη εξέλιξη των πραγμάτων αποέδειξε ότι δεν θα είναι απλά μια δύσκολη χρονιά, αλλά θα είναι εφιαλτική. Για τον μπάσκετ μιλάω. Βέβαια. Γι' αυτό. Θα είναι πολύ δύσκολη. Εφιαλτική θα είναι. Θα μας βγει η ψυχή να μην σου πω από πού. Γιατί θα πέσει και ένα εκεί. Ναι. Από εκεί θα μας βγει η ψυχή. Που είναι και στενά, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, έτσι το βλέπω. Μακάρι να κάνω λάθος. Και ξέρεις ότι σε αυτές τις προβλέψεις μου δύσκολα κάνω λάθος. Λάθος δεν θα κάνεις. Θα μας βγει η ψυχή έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έτσι πως έγιναν τα πράγματα. Ακριβώς. Λάθος δεν κάνεις. Ακριβώς. Υπάρχει θετική πίστη, να πούμε, πάνω απ' όλα. Καλά. Θετική πίστη ας υπάρχει. Το αποτέλεσμα μετράει και στο τέλος και ακόμη και έτσι να γίνει, θεωρούμε ότι θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Θα το δούμε όμως αυτό. Ξεκινά από ποδόσφαιρο τότε. Τι έχουμε. Και ενώ ο Μάρτιν Τόνσον ήταν. Μεγάλη απώλεια. Όχι, Παναγία. Ακούγοντας τους δημοσιογράφους, ο Μάρτιν Τόνσο ήταν ένα βήμα από την 11η. Λοιπόν, ο Τόνσο, λοιπόν, να μην τα το κάνουμε. Και κάνουμε συζήτηση, έτσι. Για μένα, άμα ρωτήσω, ήταν ένα βήμα πριν το κομμωτήριο για να αλλάξει χτένισμα. Ωραία. Αλλά. Λέω εγώ τώρα. Εγώ που όταν ο Τόνσο ήρθε στον Άρη, είπε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Και πραγματικά τον πίστευα τον ποδοσφαιριστή, γιατί τουλάχιστον τον ξέραμε. Ήταν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο έπαιζε σε μια ομάδα του πρωταθλήματός μας. Άρα είχαμε. Άποψη για τον παίκτη και μάλιστα καλή άποψη. Εγώ, αν ήμουν Καρυπίδης, γιατί πάντα τα σχόλιά μου είναι με αυτή την οπτική γωνία, το επαναλαμβάνω συνέχεια. Αν ήμουν πρόεδρος, εγώ το Δεκέμβριο θα τον έστελνα τον Τόνσο. Δεν μπορεί, μπορεί να πάει, πρόσεξε. Μπορεί να φύγει τώρα από τον Άρη το Δεκέμβριο και να πάει, δεν ξέρω σε ποια, πες μια ομάδα, στην Τρίπολη πάλι να πούμε. Και να βγάζει μάτια. Ναι. Δυστυχώς, άλλη φανέλα της Τρίπολης και άλλη του Άρη. Αυτά τώρα στην. Πώς το λένε, στην προπόνηση είναι νούμερο ένα.
Συμφωνώ. Μπορεί να είναι. Εμένα με ενδιαφέρει τι είναι στο γήπεδο, όχι στην προπόνηση. Ο Μπέρι, παραδείγματος χάρη, μια που θα το πάμε για στο τέτοιο, δεν έκανε ποτέ προετοιμασία. Ο Μπέρι, ο Γόλτερ Μπέρι, το θυμάστε τον Μπέρι, εσύ πιτσιρικά σα. Όχι, το θυμάμαι. Ο Μπέρι Μπέρι. Ο Μπέρι Μπέρι. Ο Άρισον έφερε και αυτόν πρώτο. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο δεν είχε κάνει ποτέ προετοιμασία στη ζωή του. Μπορεί και να κάμισε και δύο πακέτα και να πίνε. Αλλά ούτε προπόνηση ήταν τη προπόνηση. Στο γήπεδο ήταν όμω νούμερο ένα. Και ο Ρόι τα ίδια. Το Ρόι τα ίδια. Τι με νιά, εγώ τι βλέπω τι γίνεται στο χορταράκι και στο παρκέ. Αν στην προπόνηση είναι νούμερο ένα, εντάξει, λέει κάτι, δεν μπορώ να πω ότι δεν λέει κάτι, αλλά αν δεν το αποτυπώνεται αυτό στον αγωνιστικό χορτή, θα το κάνω εγώ ρε που είσαι στην προπόνηση πρώτο. Στην προπόνηση, θα γίνει ένα πρωτάθλημα προπόνηση, να πάρουμε το πρωτάθλημα εκεί τουλάχιστον. Anyway, τόσο έξω και καμιά θα τον έστελνα Δεκέμβριο Μπούλο. Nice. Μπούλογλου. Θα το εγώ. Επόμενο, πάμε. Άρα δεν είναι απώλεια αυτή. Άλλο. Μαρτίνες ήρθα και τσατισμένος. Τρεις-τέσσερις μέρες με βαριά ίωση. Μπήκε από σήμερα. Λογικά το παιδί θα έχει χάσει και δυνάμεις. Να δούμε αν θα είναι στην αποστολή. Ωραία. Και η μεγάλη παιχτούρα ο Ντουάρτε, ο οποίος. Ντουάρτε, Δεκέμβριο Μπούλο. Πώς. Τι πώς. 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 Ο Γιαννάκης ο Τωτός. Τι πώς. Πώς. Μπούλο. Τριετές κλειστό. Τριετές κλειστό. Άρα τι είναι, πάλι την ίδια. Την κάνουμε πολλές φορές αυτή τη συζήτηση και με σένα και με. Άρα. Τριετές κλειστό λες, ας πούμε. Ας πούμε ότι παίρνει 100 ευρώ. 100 ευρώ και στα τρία χρόνια, έτσι. Άρα είναι καλύτερο να έχω έναν, να τον πληρώσω 100 ευρώ. Πρόσεξε. Με 100 ευρώ και να μην παίξει ποτέ, ή να πληρώσω. Εγώ θα σου πω θα το ξεχυλώσω αρνητικά. 90 και να φύγει. Τι είναι καλύτερο από τα δύο. Αν το βάλουμε με. Ναι, που δεν θα τον δώσει 90. Αν βάλουμε το 90 ναι. Που λες με τα πραγματικά χρήματα που παίρνει. Ναι, στο ξεχύλωσα. Ναι, δεν μπορεί να παίρνει. Αν το διώξει, να του δώσει το 9 δέκατα του συμβολέου του. Και 50 του. Να του δώσει, πάλι πολλά είναι. Βρε, πολλά είναι, αλλά από το να του δώσω όλο και να μην παίξει ποτέ, προτιμώ αυτό. Ξέρεις τι μου είπε ο Χρήστατος μια φορά για έναν άλλο παίκτη. Για τον Ντουάρτε το λέγαμε. Λέει, ναι, αλλά μπορεί να τον δώσει, λέει, να διαφερθεί καμία ομάδα, λέει, το Δεκέμβριο. Τα συζητάμε, ξέρει. Και με μεταγραφή, δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι μια μικρή πιθανότητα. Θα ήταν το καλύτερο για μένα. Καλά, βέβαια. Βέβαια, για να μην χρεωθεί όσο το δυνατόν λιγότερο να ζημιωθεί η ομάδα. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει είναι μικρή πιθανότητα αυτή, εγώ πάντα τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Όπως την πατήσαμε και με τον. Πόσο τον έλεγαν, ρε, στην Β' Εθνική που φέραμε. Το Σίδη Σανιά. Όχι, ποιο Σανιά. Ο Σανιά για πουλάει τίποτα. Ναι, στην ΑΕΚ Ολυμπιακό τον Αλγερινό, λες. Ναι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ζαριά. Εφόσον θες να ρίχνεις ζαριές. Λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Όπως και να το πάρουμε και από το αντίθετο. Μπορεί να φέρεις ένα παίκτη των 100.000, έτσι, των 50.000 και να σου βγει διαμαντάκι και να τον πουλήσεις, ξέρω εγώ, 2-3 εκατομμύρια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άρα για μένα, για την οπτική μου γωνία, είναι ότι θα τον έδιωχνα ακόμη και αν χρειαζόταν να του δώσω το μισό συμβόλαιο. Από το να του το πληρώσω όλο και να μην παίξει ποτέ, γιατί δεν θα παίξει ποτέ. Τρεις προπονητές αλλάξαμε και δεν έχει παίξει ποτέ. Κάτι λέει αυτό. Και δεν θυμάμαι εδώ μαζί, νομίζω το διαβάζαμε. Ο προηγούμενος ο προπονητής, ο υπηρεσιακός, έχω πάθει blackout τώρα. Συζητούσα για τα πάντα. Ο Τερζής. Ο Τερζής. Δεν θυμάμαι τι έχει δήλωσε ότι τον περιμένουμε να κάπως το είπε, να δείξει ενδιαφέρον, κάπως έτσι. Περιμένουμε από επαγγελματία να δει. Απίστευτα πράγματα. Το Μπούλο, ο επόμενος. Έτσι κι αλλιώς χρειαζόμαστε ένα ξεσκαρτάρισμα, νομίζω, έτσι. Δεδομένο είναι αυτό. Θα γίνει, εντάξει. Θα γίνει. Το θέμα είναι από ποιον θα γίνει. Από έναν προπονητή που το συμβόλαιό του λύγει. Σωστό αυτό που λες. Σωστό αυτό που λες. Είναι ένα θέμα. Βέβαια, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι. Ποιοι παίκτες είναι. Ναι, τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή, ο Ντουάρτε, ο αριστερός στον πάκο, αυτό ο ηθοποιός. Ο Μενέντεθ. Α. Ναι, ηθοποιός είναι, δεν νομίζω να ποδοσφαιριστής. Το κακό είναι 100 φορές το ίδιο τέτοιο. Λέω ότι δεν είναι κακό που είναι ηθοποιός, είναι κακός και ηθοποιός. Αυτό είναι το κακό. Εντάξει. Αυτή δηλαδή χρειάζεται, δηλαδή υπάρχει κάποιος προπονητής που να έρθει και να πει τους θέλω. Δεν νομίζω. Μακάρι να μπορούν να βρουν τον τρόπο, αλλά μαζεύονται πολλοί που θες να διώξεις. Ναι, φίλε, εγώ δεν μιλάω για το οικονομικό, λέω για ξεσκατάρισμα και πλέον ότι έχουμε σαφή εικόνα ικανοτήτων κάποιου παίκτη, έτσι. Ντουάρτε, αυτό, ο Μενέντεθ, τόσο θα τους έδιωχνε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Εγώ. Παρακάτω. Αυτοί λείπουνε. Και τι είναι αυτά, απώλειες μας είπες τώρα, αυτό είναι απώλειες. Αυτοί. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Κοίταξε, από εκεί που είχες Τόνσο, Μαρτίνες, Μαντσίνι για τα εξτρέμ. Το Μαντσίνι άλλο αυτό, άλλο πράγμα. Γιατί ρε, έδειξε καλά στοιχεία, λέει, στο φιλικό. Τι έδειξε? Καλά στοιχεία στο φιλικό. Ωραία. Τι. Και ο Τόνσο έδειξε καλά στοιχεία στο φιλικό. Ωραία. Όχι τα ίδια.
Μαντσίνη γυρνάει πίσω, μαρκάρι, δεν είναι το ίδιο. Δεν χρειαζόμαστε, μην λέω συνέχεια τα ίδια σχόλια. Δεν χρειαζόμαστε ένα τέτοιο παίκτη. Είναι 22 χρονών που περίμενε. Τον έβγαλε σαν με τι τώρα. Τι να περιμένω, ρε φίλε. Πήραμε έναν παίκτη, έπρεπε να πέσει ενδεκάδα. Είναι τόσο καλό, πληρώσαμε και λεφτά. Ποιο θα βγει από την ενδεκάδα. Γιατί τον πήραμε τότε, για αναπληρωματικό, δώσαμε ένα εκατομμύριο για αναπληρωματικό. Ναι. Μπορεί να δίνει ο Άρης ένα εκατομμύριο για αναπληρωματικό. Ποιος έδωσε ένα εκατομμύριο. Όλα τα λεφτά τριετίας και λεφτά που πληρώσαμε, ένα εκατομμύριο είναι. 300 χιλιάρικα έδωσε για να τον πάρει από ό,τι ξέρουμε. Ναι. Και το συμβόλαιό του. Το συμβόλαιό του πόσο είναι. Ναι, τριετία σου είπα. Τριετία, αυτό σου είπα. 15 είχαμε βάλει 15 ετία. Δηλαδή τον πήραμε για να τον δώσουμε δηλαδή. Δεν τον πήραμε για να παίξει 3 χρόνια. Ένα εκατομμύριο θα δώσουμε. Συμφωνήσω με τα παιδιά του Αλαμπορτάρη ότι πρέπει να πάρει δρόμο από την 11 ο Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος είναι. Ναι, είναι ντεφορμέ. Να κάτσει λίγο τέτοιο. Και να μπει στη θέση του Μαντσίνη. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει ο Ντιγκινή δεκάρι. Τέλος. Δεκάρι ο Ντιγκινή. Κάποια στιγμή πρέπει ο Ντιγκινή να μπει δεκάρι. Τον έχουν ξεσκίσει εκεί πέρα. Δεν μπορεί το παλιγάλι εξτρέμ. Δεκάρι λες. Δεκάρι. Πίσω από το center forward. Δηλαδή. Το μπορεί να έκανε σεζόν σαν εξτρέμ. Στον Άρη δεν μπορεί. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να πω τώρα ένα γενικό σχόλιο. Σε λίγο θα περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα και θέλω να ασχοληθούμε περισσότερο με μπάσκετ. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Ότι αυτή τουλάχιστον την ΑΕΚ. Θα μου πεις, ρε φίλε, άλλο Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έτσι. Αυτά τα ακούω χαβάλε και Βερεσέωγο να ξέρεις. Καλά, εντάξει. Περίμενε, δεν κάνω άκουσα. Πανιόνιο δεν μπορείς να κερδίσεις. Ναι, εντάξει. Τι σχέση αυτό, δηλαδή επειδή δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε τον Πανιόνιο. Ναι, επειδή δεν μπορούσε να κερδίσουμε τον Πανιόνιο, αυτά τα, αυτή την ΑΕΚ και τα λοιπά. Όχι, δεν ξέρω να βρει, θέλει να πει. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Αυτό δεν είναι λογική, γιατί να σου θυμίσω, είναι πολύ ωραίο αυτό που λε. Τρεις μέρες πριν κερδίσουμε μέσα στη Μαδρίτη, τρεις μέρες. Πρόσεξε, τρεις μέρες. Δεν είναι πλάκα, δεν το θυμάσαι προφανώς. Χάσαμε από τον Πανσεραϊκό. Ναι, πώς το θυμάμαι. 1-0 χάσαμε από τον Πανσεραϊκό. Εκείνη η χρονιά νομίζω έπεσε ο Πανσεραϊκός, έτσι. Χάσαμε 1-0 από τον Πανσεραϊκό, μετά πήγαμε και κερδίσαμε μέσα στη Μαδρίτη. Αυτό τώρα τι ήταν δηλαδή. Δεν είναι λογική αυτή. Επειδή φέραμε χ με τον Πανιόνιο, δηλαδή σήμερα δεν μπορούμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Πρόσεξε, εγώ λέω, επαναλαμβάνω. Δεν είπα αυτό. Τι είπε. Μάλλον συνέχισε αυτό που άρχισε να λες για να σου πω. Γιατί είπε αυτή την ΑΕΚ, αν δεν μπορούμε αυτή την ΑΕΚ. Δεν θα έλεγα να κερδίσουμε. Λέω ότι αν. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ έχει, νομίζω, περιορισμένο καλό υλικό. Δηλαδή έχει 3-4 παίκτες καλούς. Μπροστά, δηλαδή. Μπροστά. Δηλαδή είναι ο Βράνιες, είναι ο Λιβάγια, είναι ο. Ποιος είναι ο άλλος, ο Γαλανόπουλος Αχάφ. Ο Τζιγκρίσκι που είναι πολύ καλό σέντερ μπακ. Αυτοί οι τρεις δεν παίζουν καταρχήν. Σου είπα τους τρεις που δεν θα παίξουν. Ο Λιβάγια δεν θα παίξει. Ούτε ο Τζιγκρίσκι θα παίξει, ούτε ο Βράνιες. Ο Βράνιες θα παίξει, τον ξετιμωρήσανε. Ποιο ο άλλο δεν θα παίξει, ποιο είναι ο άλλο ο καλό στα χάφτου. Δεν ξέρω. Σιμωέ. Κοντοσιμώ, Σιμωέ. Τέλο πάντων. Εντάξει. Έχει προβλήματα. Είναι που είναι η ΑΕΚ. Δεν είναι ιδιαίτερα δυνατή. Εντάξει, πιστεύω θα βγει τρίτη βέβαια, αυτό δεν αλλάζει. Πρέπει να παίξει έξυπνα ο Άρης και να πάρει αποτέλεσμα. Εντάξει. Εγώ επαναλαμβάνω, το σημαντικό μάτς είναι το μάτς με τον Περιστέρι. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να χτυπήσουμε το μάτς για να μπορούμε να το κερδίσουμε προ Θεού. Αλλά θεωρώ ότι. Εντάξει, μία νίκη φυσικά θα μας βάλει ποιο μπροστά. Ποιο θεωρείς πιο δύσκολο? Τι πιο δύσκολο? Να κερδίσεις το Περιστέρι ή να πάρεις βαθμό ιούς βαθμούς. Ωραία. Με στην ΑΕΚ. Τώρα τι να σου πω, θέλει λίγο ανάλυση αυτό τώρα που ρωτάς. Θέλει λίγο ανάλυση. Με την πρώτη σκέψη. Γιατί θεωρώ ότι ιδιαίτερα ο μπασκετικός Άρης πρέπει να παίξει όποια χαρτιά έχει και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός. Περιμένετε να βγάλω τα γελιά μου. Περιμένετε να βγάλω. Παρακαλώ, νεαρά. Α, σε selfies, ρε. Δεν πειράζει. Μιλάμε θαυμάστρια. Εδώ μιλάμε για μπάσκετ. Σε παρακαλώ πολύ. Θαυμάστρια. Εδώ τι θέλει θαυμάστρια. Ευχαριστώ πολύ. Λέω ότι ο Άρης πρέπει να παίξει όλα τα χαρτιά του και αγωνιστικά και μη, αν μπορεί. Μας έχει δείξει ότι δεν μπορεί διαχρονικά. Καλά, εννοείται. Ναι, αλλά εγώ λέω, εντάξει. Εγώ το λέω ότι πρέπει να γίνει. Τώρα το αν θα γίνει ή όχι είναι άλλο θέμα. Θα τα πούμε βέβαια αργότερα. Πιο δύσκολο. Και με το Fitzpatrick μέσα. Και με το Fitzpatrick μέσα. Ναι, δεν το θυμάμαι. Το Fitzpatrick αυτό που λες. Δεν παρακολουθείς μπάσκετ γι' αυτό. Τι να θυμάμαι, ρε παίκτη που έπεσε στο Χολαργό, θα θυμάμαι τώρα και στον Απόλλων Πάντρας τώρα. Γιατί όχι. Λοιπόν, θεωρώ πιο δύσκολο μάτς με την ΑΕΚ, φίλε. Όσο και να σου κάνει εντύπωση αυτό. Παρακαλώ. Ναι, βγάλτε τα γυαλιά, παρακαλώ. Δεν πειράζει. Εδώ δεν θα κάνω κουμπί τώρα. Δεν πειράζει. Live μας. Τι να κάνουμε, αφού δεν είναι θαυμάστρια. Τι να κάνουμε. Το χρυσό κουφέτο, εντάξει. Έλα, παρακαλώ. Ωραία. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Εντάξει. Παρακαλώ. Θα υπογράψω αυτόγραφο μετά. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, λέω ότι θεωρώ πιο δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ, φίλε. Ωραία. Όσο και να σε εκπλήσει αυτή η απάντησή μου. Λοιπόν, διότι στην ΑΕΚ, να το πάρουμε και διαχρονικά, ο Άρης έχει, νομίζω, στα 50 μάτς έχει 2 ή 3 νίκες, έτσι. Και πού στην Αθήνα θα πω εγώ δεν έχει. Ναι. Στην Αθήνα έχει 2 ή 3 νίκες ο Άρης. Ναι, και με ποια ομάδα στην Αθήνα. Ναι, λέω. Καλά, στην Αθήνα γενικά είναι μια πληγή όσον αφορά ο Άρης, με οποιαδήποτε ομάδα έχει δίκιο. Πολύ περισσότερο με την ΑΕΚ. Νομίζω με την ΑΕΚ πρέπει να έχουμε το χειρότερο ρεκόρ ever, έτσι. Είχαμε μέχρι πριν κάποια χρόνια μόνο μία νίκη στη δεκαετία του 80 με το φάουλ του Οικονομίδη. Στο 15ήμερο που η ομάδα ξεκουράστηκε,
Βέβαια έχουμε ένα θέμα στα goalpost που μπορεί να βγει και σε καλό όμως αυτό, γιατί εντάξει, με τον Έμανο ότι πήγαινε έγραφε. Ναι. Οπότε εντάξει. Θεωρώ, για να το κλείσουμε, 23-42, δεν τον Ολυμπιακό. Μια Άλμπα η οποία κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν εδώ, τον Παναθηναϊκό, με στο Άλφα, έτσι, στη δεύτερη παράταση. Σωστό και αυτό. Ο Γιώργο Ζαγόρα το ακούσαμε, βέβαια, γιατί ναι, είχαμε φύγει εμείς. Ναι, 19, καλά, μην εκπλήσει αν έρθει και αυτό άσος παρά τους 19 πόντους. Δεν νομίζω. Λοιπόν, άρα, για να πάμε και στο πρώτο διάλειμμα, γιατί περάσαμε ήδη την ώρα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι το σημαντικό είναι με το Περιστέρι. Εκεί πρέπει να δοθεί η περισσότερη προσοχή του κόσμου. Και νομίζω ότι ο κόσμος, τουλάχιστον από ό,τι ακούω και εγώ λίγο τα ραδιόφωνα, άκουσα αυτές τις μέρες, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και θεωρώ ότι σωστά είναι, και θεωρώ ότι άργησε κιόλας ο κόσμος να ξυπνήσει όσον αφορά το αν ο Άρης κινδυνεύει στο μπάσκετ ή όχι. Απλά γίνανε αυτά τα θέματα και με τον ιδιοκτήτη, με τον μεγαλομέτωχο μάλλον, που έδειξαν την αδυναμία του, την πασιφανή πλέον αδυναμία του να εκπληρώσει έστω και τα αναγκαία. Και εκεί νομίζω ότι ο κόσμος ξύπνησε λίγο και θα δώσει δυναμικό παρόν την Κυριακή στις 5 ώρα. Θα πούμε και άλλα για τον μπάσκετ μετά το διάλειμμα. Ναι. Έχει ειδήσεις πολλές. Έχει. Θα τις σχολιάσουμε λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Το 23-12-87 και 3-8 θα είναι σύντομα ανοιχτό. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σας όσον αφορά ιδιαίτερα το τμήμα μπάσκετ. Θεωρώ εγώ, όποιος θέλει φυσικά να μιλήσει για ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει περιορισμός. Θεωρώ εγώ ότι εκεί πρέπει να δείξουμε περισσότερο, να ρίξουμε το βάρος περισσότερο, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινόμαυρη εκδοχή της εκπομπής σήμερα. Έχω το φίλο μου τον Αντώνη εδώ παρέα μου στο στούντιο. Θα σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή για το μπασκετικό τμήμα του Άρη. Και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές στο 23-12-87 και 3-8. Φυσικά θα το ανοίξουμε και από τώρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να πάμε λίγο όμως στο τι έγινε σήμερα, Αντώνη. Αν τα πάρουμε χρονικά, να πούμε ότι πρώτα πληρώθηκε ασφαλιστική ενημερότητα, έτσι. Φορολογική ενημερότητα. Φορολογική και ασφαλιστική. Mm-hmm. Μετά μάθαμε ότι πληρώθηκε και ο Weaver τη δόση που ήθελε για να... Είχε γίνει ο διακανονισμός και πληρώθηκε η πρώτη δόση, έτσι. Ήθελε τη δόση από τα 30.000, ξέρω εγώ, πληρώθηκαν τα 15, χοντρικά κάπου εκεί. Τόσα ήθελε ο Weaver. Αυτό δεν το ξέρω, ναι, τόσα. Περίπου 23.000 ήταν οι οφειλοί. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. 23.000 ευρώ. Νομίζω άκουσα για 30. Τώρα δεν ξέρω, πει με τίποτα, με φόρους και αυτά. Ξέρω, πήρε τα λεφτά του και τώρα γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Διαδικαστικός βέβαια είναι, για να γίνει η άρση του μπαν και να μπορέσει να παίξει ο Φιτσπάτρικ, ο οποίος προπονήθηκε σήμερα για πρώτη φορά με την ομάδα. Άρα ίσως έχουμε μία ακόμα προσθήκη στους ψηλούς. Χρειάζεται άλλη μία. Χρειάζεται, γιατί μαθαίνω ότι ο Ντραγκίσεβιτς έχει ένα προβληματάκι. Και χωρίς τον Ντογκιά να μην είχε πρόβλημα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τα πάρουμε. Εννοείται, να πάρουμε την ουσία. Επαναλαμβάνω, 23-12-87 και 3-8, σε κάνα 2-3 λεπτά μπορείτε να καλείτε. Ναι. Να πάρουμε την ουσία. Για μένα η ουσία είναι άλλη. Φυσικά είναι και αυτή. Για μένα η ουσία είναι ότι είναι Πέμπτη, έτσι, τρεις μέρες πριν το παιχνίδι. Αυτά που έγιναν σήμερα, τα λογικά κατ' εμέ, έπρεπε να γίνουν, αν όχι την προηγούμενη Παρασκευή, τη Δευτέρα. Ξέρουμε γιατί. Ναι. Άρα αυτό κάτι μας οδηγεί. Ναι. Αυτό δεν είναι, το λέω εγώ, λέγεται κοινή λογική. Έτσι. Άρα τι σημαίνει που πληρώθηκαν σήμερα? Σημαίνει ότι ήρθαν στα ταμεία της ΚΑΕ κάποια χρήματα σήμερα. Δηλαδή δεν τα είχε ο μεγαλομέτωχος χθες. Αυτό λέει η λογική, φίλε. Αν τα είχε χθες, θα τα έδινε χθες. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι τα είχε, ναι, και δεν έδινε. Ναι. Δεν τα είχε. Άρα σημαίνει ότι δεν μπορεί. Καλά, το δεν μπορεί είναι τετελεσμένο γεγονός πλέον ότι δεν μπορεί. Λέω ότι σήμερα λογικά, γιατί ακούγονται πράγματα και λίγο καφενιακά, στο πούμε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, αλλά η λογική λέει, εφόσον δεν πληρώθηκαν χθες, σημαίνει ότι δεν υπήρχαν χθες. Και ότι φάνηκαν σήμερα, ναι, στα ταμεία της, ναι, ΚΑΕ. Ναι. Συν τα λεφτά από τον ΑΣ, από ότι τσόνταρε ο κόσμος, και τα εισιτήρια από το παιχνίδι με τον στο Κλεάνθης Βικελίδης, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό λέει η λογική, για να μην... δηλαδή το πρόβλημα δεν λύθηκε. Έτσι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Συν, για να είμαι ακριβής, γιατί τις δύο προηγούμενες μέρες έτσι ψηλό χοντροέκραξα το Χάρη Παπαγιώργιο, από ό,τι λένε βέβαια τα δημοσιογραφικά, έτσι, τα site που έχουν να κάνουν με τον Άρη, ότι έψαξε και μόνος σου και βρήκε κάποιες, ναι, πηγές, ναι, ναι, χρημάτων. Ναι, ναι. Μπράβο, λέω εγώ,
στον Χάρη Παπαγεωργίου. Εμείς δεν είμαστε αχάριστοι, το πιστεύουμε αυτό. Για μένα βέβαια μπορούσε να το κάνει αφού είχε παραιτηθεί κιόλας. Βέβαια έχουμε τώρα... Έτσι λέω εγώ. Έχουμε... Έπρεπε να παραιτηθεί και να ψάξει για λεφτά. Έτσι λέω εγώ. Έχουμε μια ενέργεια η οποία μετρίασε κάπως. Για πες. Την ας πούμε χαρά. Δεν υπάρχει καμιά χαρά. Την ας πούμε ανακούφιση, ας πω. Με την αίτηση κατάπτωσης εγκυητικής στις ΚΑΕ από 9 πιστωτές που εκπροσωπεί ο κύριος Νίκος Πετράτος. Άλλη μία απόδειξη, για να τα παίρνουμε ένα-ένα, άλλη μία απόδειξη ότι παρότι έγιναν διακανονισμοί, δεν μπορεί να τους εκπληρώσει, να τους ακολουθήσει ο μεγαλομέτοχος, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί μέχρι τώρα και όταν ανάλαβε ο άνθρωπος μας έλεγε άλλα πράγματα. Ναι. Εντάξει, έλεγε ότι, το θυμάμαι πολύ καλά αυτό, συγγνώμη, έλεγε ότι το μπάτζετ της χρονιάς θα είναι πάντα από τα έσοδα του Άρη, έτσι, και εγώ θα πληρώνω για μένα, εντάξει, τον άλλον τα, να μην τα πω, τα άτικα, έτσι, τα άτικα. Λοιπόν, των άλλων. Άρα φαίνεται ότι δεν μπορεί ούτε των άλλων. Και δεν είναι κακό, για μένα δεν είναι κακό αυτό. Κακό είναι ότι δεν το παραδέχεται ο ίδιος. Δεν το παραδέχεται. Αυτό είναι για μένα το κακό και αυτό είναι σε μια άγκυρα που τραβάει στον πάτο της θάλασσας όλη την ομάδα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα για να κλείσω εγώ το δικό μου σχόλιο, θα πεις εσύ. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε και ότι όταν κάναμε τα. Τι κάνω εδώ, τι βάρα, ωραία. Όταν λύθηκαν τα 8 μπαν. Μετά από ένα μήνα παρουσιάστηκε άλλο μπαν, έτσι. Δηλαδή το, ναι. Το πρόβλημα δεν λύνεται επειδή θα πάρουμε τώρα ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική και θα έρθουν οι παίκτες. Το πρόβλημα παραμένει και μπορεί να το έχουμε μπροστά μας σε ένα μήνα. Άρα κερδίζουμε χρόνο, νομίζω, πρώτιστα. Δεν ξέρω αγωνιστικά αν κερδίζουμε χρόνο, αν κάνουμε νίκες δηλαδή. Κερδίζουμε χρόνο και πρέπει σε αυτό το χρόνο οι όποιες άλλες δυνάμεις υπάρχουν, αν υπάρχουν, να δράσουν, λέω εγώ. Γιατί τη δεύτερη φορά. Μπορεί να μην έχει γύρισμό το πλοίο. Δεν ξέρω τη δική σου άποψη. Θα το πιάσω εγώ εντελώς μπακαλίστηκα, έτσι. Σε τέτοιο σημείο που έχει φτάσει, κοιτάζουμε μέρα με τη μέρα. Δηλαδή αυτό που κοιτάμε, τώρα είναι να εκμεταλλευτούμε ότι δεν έχουμε άλλο μπαν. Γρήγορα να φέρουμε τρεις παίκτες που προλαβαίνουμε. Σωστά. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω δεν μπορούμε μετά να κάνουμε και αλλαγή, κάτι τέτοιο. Γρήγορα, εκτός από το Fitzpatrick, να φέρουμε άλλον ένα ή δύο παίκτες. Το πρόβλημα στα γκάρτ είναι σοβαρότατο. Εμφανή, νομίζω, είναι στα γκάρτ. Να φέρουμε όσο προλαβαίνουμε ένα. Θα το πω και τελείως ομά. Να κοροϊδέψουμε ένα-δύο παίκτες, να τους φέρουμε. Δεν θα τους κοροϊδέψουμε. Όπως θα τους φέρουμε. Υπεραξία. Ναι. Αν κάποιος έχει ικανότητες και μπορεί να ανέβει, υπεραξία προσδίδει ο Άρης. Σε οποιοδήποτε παίκτη. Να φέρουμε ένα-δύο παίκτες μαζί με τον Fitzpatrick, τρεις, για να μπορέσουμε, αν θα μπορέσουμε, που θα μπορέσουμε στο τέλος να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία. Πολύ αισιόδοξο. Ναι, γιατί κοίταξε, είχαμε και μια κατηδίαν συζήτηση στο Messenger, έτσι, και σου έλεγα ότι έτσι όπως βλέπω τη βαθμολογία, οι ομάδες που είναι δύο νίκες πάνω από εμάς είναι 6, είναι 7 ομάδες. Δεν είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να βάλεις μια ομάδα από κάτω. Ναι, αλλά προφανώς δεν έχεις βάλει όλες τις παραμέτρους, λέω εγώ. Τις νίκες που έχουν κάνει αυτές οι ομάδες, κάποιες που είναι εμφανώς καλύτερες στην δική μας. Και σου απάντησα σε αυτό. Σύντησίτες που έχουμε κάνει εμείς. Και σου απάντησα σε αυτό ότι με τρεις παιχταράδες, με τρεις προσθήκες. Αυτό είναι άλλο. Εγώ σου μιλούσα. Με τρεις προσθήκες, ο Άρης μπορεί να κερδίσει μέσα έξω παντού αυτές τις ομάδες. Εγώ σου μιλούσα με τα δεδομένα που φαίνονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγή παίκτη. Ή αν κάνουμε, θα κάνουμε μία με το ζόρι. Δεν μιλάει κανείς για αυτά τα δεδομένα. Με αυτά τα δεδομένα σου μιλούσα. Με αυτά τα δεδομένα ο Άρης πέφτει. Με τα δεδομένα τη προσθήκη του Fitzpatrick, τη επιστροφή του Μποχορίδη. Που είναι πολύ σημαντική. Και με δύο ακόμα ρωσίκες ή μία ακόμα ρωσίκες στα guard, στο playmaker δηλαδή, ο Άρης μπορεί και αυτές οι 6 ομάδες που είναι από ομάδες. Πάνω αυτό του είναι... να τις επικεράσει. Η εικόνα της ομάδος αλλάζει, Αντώνη. Απλά βεβαίως. Το δεδομένο είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή τη φετινή χρονιά, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, 7 αγωνιστικές, έτσι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή κάθε χρονιά και η περσινή και προπέρσινη έλεγες αυτοί οι δύο θα πέσουν. Ή τρεις, δύο από αυτούς τους τρεις έλεγες θα πέσουν. Φέτος δεν μπορείς να το πεις αυτό για καμία ομάδα. Λίγο μπορείς να το πεις μισό, όπως είπα και χθες, μισό, όχι ολόκληρο για τον Πανιόνιο. Μισό. Μην ξεχνάμε ότι βέβαια βλέπω εδώ τώρα ότι η Λάρισα πήρε τον Ρας. Ναι. Τον Μπράβο Λάρισα. Τους Golden State Warriors, έτσι. 34 χρονών μεν, αλλά πρωταθλητής με τους Golden State Warriors του 2015. Αυτό, επειδή χθες το έλεγα, ήταν εδώ ο Γιώργος ο Παναρέτου, ο Μελισσοκόμος. Λέω, αυτό είναι άλλη μία. Κάναμε έλκη σε εμάς γιατί είμαστε φαν, έτσι. Ωραία, ναι, κάνει παραγωγή του. Όμελο και δασόμελο και τα πάντα ακούγα χθες. Είναι και πολύ καλό γιατί πήρα για το σπίτι πέρσι. Είμαστε, τον είχα κερδίσει στο στοίχημα. Είμαστε φαν. Μέλι. Δασόμελο, απόλυτα, τα πάντα. Ένα καινούργιο λέει δασόμελο, τώρα δεν κατάλαβα ακριβώς τι είναι, αλλά.
Μπριζολόμελο. Μπριζολόμελο. Και μπριζολόμελο. Από τη Βίγα Μέλη βγάζει. Λοιπόν, τον έλεγα χθες και νομίζω αυτό πάει ακριβώς, είναι άλλη μια απόδειξη πάνω σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, που είπε ο κύριος Γουλιέλμου στην αρχή της χρονιάς, ότι εγώ θα εξυπηρετώ τα χρέη και η ομάδα θα πληρώνει την ύπαρξή της από τα έσοδα. Και είπα εγώ, εφόσον είναι έτσι, η Λάρισα, τώρα που είπες, δεν νομίζω να έχει περισσότερα έσοδα από τον Άρη, ρε φίλε. Ναι, σε αυτό ναι. Έτσι. Τουλάχιστον τα εισιτήρια. Όλα. Εισιτήρια, τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά νομίζω είναι πάνω κάτω, Ζάχο. Έστω ένα ευρώ έχουμε περισσότερο, ρε φίλε. Εγώ δεν σου είπα ότι έχουμε πολύ. Από τη Λάρισα ένα ευρώ περισσότερο. Μαγιά είναι στις χορηγίες. Πρόσεξε. Εγώ δεν ξέρω. Σου το λέω ότι δεν ξέρω. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Είναι δυνατόν να μην έχει ένα ευρώ περισσότερο από τη Λάρισα τηλεοπτικό Άρης? Λογικά θα έχει. Ωραία. Άρα ή ο μεγαλομέτωχος της Λάρισας, που δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι. Βάζει χρήματα, που το θεωρώ πιο πιθανό είναι, ξέρω εγώ, αύριο να με δείτε σαν τον Bob Marley, έτσι. Πώς γίνεται αυτοί να κάνουν αλλαγή και να μην μπορεί να κάνει ο Άρης? Με δεδομένο πάντα ότι εξυπηρετούνται, επαναλαμβάνω, από τον μεγαλομέτωχο οι οφειλές. Και ότι ο Άρης με τα έσοδά του κάνει την ομάδα κάθε χρονιάς. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Άρα δεν είναι έτσι. Άλλη μία απόδειξη ότι δεν είναι έτσι αυτό που μας είπε ο μεγαλομέτωχος. Και η ουσία είναι ότι σήμερα ήρθαν στα ταμεία της ΚΑΕ κάποια χρήματα από διαφημιστικά, από, δεν ξέρω, από την Bet Shop λένε, από τη... και έτσι πλήρωσε. Και το πρόβλημα παραμένει. Παραμένει το πρόβλημα στην Αριανή. Εντάξει, έχουμε έναν άνθρωπο, εντάξει, που δεν παραδέχεται ότι μέχρι εκεί μπορεί. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, να το κρύψουμε αυτό? Ακόμη και 5 νίκες να κάνει σειρά ο Άρης. Και 5 νίκες να κάνει σειρά ο Άρης, θα κινδυνεύσουμε και του χρόνου. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Απλά μας έρχεται και η στραβή αυτή φέτος με τον Μποχορίδη και κάποιες άλλες στραβές, συν και τις λάθος επιλογές. Και του χρόνου θα κινδυνεύσουμε, αν είναι έτσι τα πράγματα. Σίγουρα. Και του χρόνου και του παραχρόνου, όσο μένει αυτή η κατάσταση. Άρα δεν είναι λύση. Απλά δεν είναι λύση αυτό που γίνεται σήμερα. Απλά παίρνουμε παράταση ζωής. Και ελπίζουμε αυτό να αποτυπωθεί και στο παρκέ, να κάνουμε τις νίκες. Γιατί μπορεί να κάνεις και το σωστό και να μην σου βγει πλέον, έτσι. Και να κάνεις και 2-3 ήττες τώρα σειρά και να αποχαιρετήσεις και από τον πρώτο γύρο. Να πεις γεια σας. Να πούμε ότι η ώρα έχει αλλάξει, έτσι. Είναι ναι, λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Διαβάζω τώρα. Έσπασε το χέρι του Γιάνκοβιτς, ρε φίλε. Ναι. Που πήγε στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, ναι. Πάει. Κακός. Τον πήρε πριν από τρεις μέρες. Για 2 μήνες τον πήρε η ΑΕΚ, έτσι. Δίμηνο συμβόλαιο τον έκανε. Έσπασε το χέρι του. Αυτό δεν ξέρω αν. Γιατί κάτι ακουγόταν για τον Γιαννόπουλο, γιατί είναι και Έλληνας, δεν χρειάζεται αυτός να για μπαν και ξεμπαν. Πρόσεξε, δεν το θεωρώ. Ζητάει πολλά λεφτά. Ναι, τι ζητάει, πού το ξέρουμε λεφτά. Αυτό. Κάπου το είχα ακούσει πάλι σε ένα ρεπορτάζ ότι. Πολλά λεφτά. Αναλόγως τι εννοούμε πολλά λεφτά. Δεν ξέρουμε. Δεν, ξέρουμε, από ό,τι δεν έχουμε δεδομένα. Νομίζω από τον Τζαλτίδη το άκουσα. Τι είπε ο κ. Τζαλτίδη. Ποδοσφαιρικό συμβόλαιο. Ποδοσφαιρικό συμβόλαιο. Στην ΑΕΚ. Είχε στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω στον Άρη πόσο θα ζητήσει και αν ζήτησε ή όχι από τον Τζαλτίδη. Αυτό δείχνει πραγματικά. Και προχθές το σχολιάζαμε με τον Τζαλτίδη. Ποδοσφαιρικό συμβόλαιο. Ναι, ναι. Πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ έχει πέσει το ελληνικό μπάσκετ, που μετριότητες σαν τον Γιαννόπουλο, γιατί μετριότητα το παιδί, ένα σουτ και όποτε του έρθει το σουτ, ας πούμε. Μετριότητες, όμως παίζει ο Γιαννόπουλος, παίζει στην ΑΕΚ. Για να δεις πόσο έχει πέσει το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Γιαννόπουλος είναι δηλαδή, θεωρείται. Καλός πλέον. Ναι. Και γι' αυτό ζήτησε και τα λεφτά που λες εσύ, αν είναι και αλήθεια, για το ποδοσφαιρικό συμβόλαιο. Έτσι, πραγματικά αποτυπώνει. Άμα ο Αγγελόπουλος είναι εκεί. Τι να σε πω, Αγγελόπουλε, μεγάλο γέλιο έχεις. Λοιπόν, και μια ΑΕΚ που πάλι από δημοσιογράφο του Άρη, ακούω ότι έχει ένα ρόστερ 16-17 παιχτών. Όχι με νεαρούς όμως, κανονικούς 16 παίκτες γεμάτους. Ναι, δηλαδή την μπάτζετ έχει η ΑΕΚ. Δηλαδή. Έλαντε. Εντάξει, πάρα από 2-2,5 εκατομμύρια αποκλείεται να έχει η ΑΕΚ. Μέχρι εκεί είναι το ταβάνι, το Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλο, Γιαννόπουλο και. Μέχρι 2 maximum σου είπα, και πολλέ μπορεί να σου είπα. Μέχρι εκεί είναι το επίπεδο του συγκεκριμένου, που βέβαια για αυτό το πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι και πολύ. Μπορεί να είναι αρκετό, που βλέπει όμω δεν αποτυπώνεται αυτό στο παρκέ. Ναι, και η ΑΕΚ χάνει από το Ρέθυμνο, χάνει από το. Έξω, ναι. Χάνει πέρσι, δεν μπορεί να πάει στον τελικό, έτσι. Αποκλείεται από τον Προμηθέα. Η ΑΕΚ έχει 3-6 νομίζω, 3 νίκες έχει. Καλά, και το παίζει ρόλο και το πρόγραμμα, έτσι. Και έκανε και 2 ήττες που δεν τις είχε προγραμματίσει. Δεν μας ενδιαφέρει η ΑΕΚ, μας ενδιαφέρει ο Άρης και πώς την Κυριακή στις 5 η ώρα θα κερδίσουμε. Και όταν ακούω από συναριανούς ή δεν ξέρω τώρα αυτό, εντάξει, off the record λέγεται ότι. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει και λίγο καφενιακό τώρα. Ότι μέχρι και μέσα από τον Άρη ακούγεται ότι αυτό είναι χαμένο παιχνίδι. Αν λέμε με το Περιστέρι χαμένο παιχνίδι, κλείστε το μαγαζί.
κλείστε το με δύο λουκέτα έτσι μεγάλα από αυτά τα. Μην ναι, ναι. Κλείστε το. Κάντε του μια ανακαίνιση εκεί το παλέ. Κάντε του εκεί ένα. Πώς λέγεται, ένα του μπαλί, πώς λέγεται, ένα πατσατζίδικο. Να τρώμε και κάνα ποδαράκι να μας βλέπει και ο Θεός. Κλείστε λίγο, το. Είσαι λίγο υπερβολικός. Καθόλου υπερβολικός δεν είμαι. Μισό λεπτό. Να μιλήσουμε καθόλου. Τώρα. Καθόλου δεν είμαι υπερβολικός. Επί των πραγμάτων. Επί των πραγμάτων μιλάω. Ναι. Περιστέρι είναι. Τι είναι ο Περιστέρι? Ολυμπιακός του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Είναι 6-1. 6 νίκες, 1. Ναι. Ωραία. Μπορεί να λέει και κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Τίποτα αλλά δεν λέει. Έχει 6-1. Είναι καλή ομάδα, δεν είναι αχτύπητη. Του είδαμε τον Ηρακλή. Ναι. Στο καμίνι του Ιβανοφίου. Σε ποιο? Τα φιλιά μου, στο φίλο του δημοσιογράφου. Σε ποιο? Μπορώ να πούμε το όνομά του. Σε ποιο? Το κύριο Ματζιούκη. Το Ματζιούκη, τα φιλιά μου, αν μας ακούει. Συγγνώμη, τι το είδε στο. Στο καμίνι. Στο καμίνι του Ιβανοφίου. Τι είχε από κάτω, κάνα τσουκάλι και. Εύκολα. Αλλά δεν είχε και αμαρτία. Έπαιξε ο Ηρακλής, νομίζω, πρώτη αγωνιστική έπαιξε στο. Τώρα, την προηγούμενη, πριν 4 μέρες παίξανε μέσα στο Ιβανοφίου. Πρώτη αγωνιστική έπαιξε Περιστέρι Ηρακλής. Α, με την ΑΕΚ έπαιξε. Ναι, εγώ με για την ΑΕΚ. Ναι, για την ΑΕΚ μιλάω. Περιστέρι Ηρακλής, πρώτη αγωνιστική, κέρδισε εύκολα το Περιστέρι. Με τον ΠΑΟΚ που ήταν 30 πόντους μπροστά, ο ΠΑΟΚ κέρδισε, έχασε μόνο με 5. Με 5. Αν είχε άλλα 2-3 λεπτά, μπορεί να είχαν κιόλας. Μπορεί να το γύριζε κιόλας. Ναι, αυτό είναι στα λόγια που έρχεσαι. Επαναλαμβάνω, στα λόγια μου έρχεσαι. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε να ακούσουμε τον φίλο όμως τι έχει να μας πει. Καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα. Μου λέτε, παρακαλώ, μια διαφήμιση που κάνει. Αν μπορούμε, ναι. Μια διαφήμιση που κάνει το ραδιόφωνο όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, πώς λέγεται, είναι στήσιμο. Πράγμα όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Για το τυρί λέει, νομίζω είναι. Δεν το ξέρω εγώ κύριε μου, τι να σας πω. Νομίζω είναι. Η μια λέξη είναι νηστίσιμο, η άλλη. Νομίζω είναι το ευλογημένο, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Αυτό είναι, ευχαριστώ. Ναι, να είστε καλά. Τι να πω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εντάξει, δεν λέω ότι άμα ξέραμε την ερώτηση, την απάντηση, εγώ δεν την ήξερα, δεν θα τη λέγαμε. Χορηγό στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ ενδιάμεσα, στα ημίχρονα. Τι είναι αυτό, τι είναι. Τυρί, νηστίσιμο. Τυρί. Δεν μου αρέσει το τυρί, οπότε δεν θα σου πω. Είναι νηστίσιμο. Ναι. Ναι, είναι νηστίσιμο. Κίτρινο τυρί δηλαδή. Ναι, μία μόνη μεγάλη εβδομάδα κάνω νηστεία. Μία φορά έκανα 40 μέρες και. Λίμαξες. Δεν, ναι. Δεν, ναι. Έπεσαν εκεί, θέλαμε 30 κιλά βιταμίνες μετά. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο καλός Θεούλης βλέπει. Φάει 40 μέρες, δεν πειράζει. Σωστά, σωστά. Φάει. Πώς λέει και ο φίλος μου ο Κόκ το ζώο. Φάτε. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Φάτε. Ο Κόκ. Φάτε. Ποστάρι. Καλά λέει. Ο καλός Θεούλης βλέπει. Δηλαδή, άμα κάνω νηστεία 40 μέρες και είμαι καθή και είμαι εντάξει. Όχι. Φάε. Άσε νηστεία. Σε βλέπει ο Θεός από πάνω. Μη σε αναχωριέσαι. Χτυπάμε και ένα πορκίτο μετά. Ναι, καλά, πορκίτο. Εντάξει, δεν είπαμε να φας τη μεγάλη εβδομάδα, ρε φίλε, τώρα κρέας. Αλλά. Φάει μια πατατόπιτα. Εντάξει. Δεν λέει. Για μένα. Μπορεί να είμαι λάθος, ρε φίλε, τι να κάνω. Όπως λέει και ο Τζίμις, μπορεί να είσαι καλός άνθρωπος, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι καλός χριστιανός. Δεν πειράζει. Βλέπει από πάνω ο μέγιστος. Λοιπόν. Θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμα. Επαναλαμβάνω ότι για μένα, όποια. Γιατί αυτό το έχω πει και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, εντάξει. Και το πιστεύω, δεν το λέω για να το λέω. Όπως και να είναι ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός. Ξέρεις πότε το είπα αυτό. Και μάλιστα είχα τότε, μια που είναι και πρόσφατη η εκπομπή που κάναμε τα παιδιά εδώ προχθές, το είχα πει στο Ραπτόπουλο. Θυμάσαι τον ημιτελικό με την Ξάνθη την χρονιά που πέσαμε, έτσι. Ο Άρης πάλευε να σωθεί, να μη σωθεί. Και έπαιζε ημιτελικός. Ξάνθη Άρης. Η Ξάνθη ήταν τέταρτη, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά. Και ομαδάρα η Ξάνθη τότε. Ομαδάρα. Είχε πολύ καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Και του λέω, όταν παίζει Άρης Ξάνθη, όποτε και να παίξει, όπως και να είναι ο Άρης, όπως και να είναι η Ξάνθη, φαβορεί είναι ο Άρης. Και μου λέει, όχι, όχι, βέβαια. Προκρίθηκε ο Άρης, όπως είδες. Εντάξει. Προκρίθηκε. Όπως και να είναι το Περιστέρι, όπως και να είναι ο Άρης, στο Παλέντε Σπορ. Πάντα φαβορεί είναι ο Άρης. Πάντα. Εγώ να παίξω, εσύ, η Εύα και άλλες δύο φίλες της με τον Περιστέρι, είμαστε φαβοροί. Το καταλαβαίνεις. Κάνουμε και τον Περιστέρι Lakers τώρα. Θα πρέπει να είμαστε φαβοροί. Είμαστε φαβοροί. Φαβοροί είμαστε. Και αυτό πρέπει να περάσει και στους παίκτες. Εντάξει. Πες τα ρε Εύα, πες τα. Τι είπες, πες τα. Τι λες τώρα να πούμε. Σιγά, εντάξει, καλή ομάδα το Περιστέρι, σεβασμός, ναι. Σιγά φοβηθούμε το Περιστέρι, ρε φίλε. Είπα να φοβηθούμε. Ποιο Περιστέρι τώρα. Α, πάρε και κέρδισε του τώρα. Το δίνει και 2,50. Θα πάρω, θα βγάλω από την τράπεζα να έχω 500 ευρώ να τα ρίξω όλα και δεν θα έχω φράγκο την άλλη μέρα. Να βγάλουμε και την εγχείρηση. Να βγάλουμε και την εγχείρηση. Αλλιώ κύριε Μπουλέ, τζάμπα η εγχείρηση. Κάντε και τίποτα. Τζαμπαζάν, φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Τι είναι εκεί, λέει 7 δευτερόλεπτα. Πα 10 δευτερόλεπτα το ένα μάτι, 10 και το άλλο. Εντάξει, το πολύ πέρα ένα ακορντεόν βγαίνω εδώ στο τέτοιο, αν πάει και τίποτα λάθο. Και λέω, λέει, είσαι τον αόματο. Εντάξει. Παύλα.
πλην τίμιο πρώην ραδιοφωνικό. Α, όχι, μπορώ να κάνω ραδιόφωνο. Μπορώ να κάνω ραδιόφωνο. Μπορώ να κάνω και ραδιόφωνο. Α, το Περιστέρι, εντάξει. Σεβασμός, ναι. Να το υπολογίζουμε, ναι. Κάνουμε τώρα το Περιστέρι. Άντε, δεν πέστηκε και κερδίστε, ρε. Άντε, το Περιστέρι και το Περιστέρι. Πριν δύο χρόνια, Α2 δεν μπορούσε να ανέβει τώρα το Περιστέρι. Άσε με, ρε, φίλε, τώρα. Εντάξει, σεβασμός, επαναλαμβάνω. Δύσκολο μάτς. Μπες και δώσ' τα όλα. Πες, φάει τα μούτρα στο παρκέ. Το είδα αυτό προχθές με το. Πρόσεξε, και την πάτησα κιόλας. Με τον Απόλλον Πάτρας. Στην πρώτη φάση πέσαν δύο. Στην πρώτη φάση που κάνει επίθεση ο Απόλλων, πέσαν δύο. Ποιος ήταν ο Ντρακίσεφης και ο άλλος, πέσαν, φάγαν τα μούτρα του στο παρκέ για να σώσουν την μπάλα. Λέω, τελείωσαν αυτοί. Την πρώτη φάση. Φυσικά δεν τελείωσαν όμως. Έτσι 40 λεπτά, όχι ένα. 40 λεπτά έτσι. Συν τον κόσμο, εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα, δεν είναι οι Λέρκες. Προς Θεού δηλαδή. Προς Θεού. Αυτά, κύριε. Πάμε στο διάλειμμα. Θα πάρει κανένας να ρωτήσει τίποτα για κανένα άλλο που είναι στον ΠΑΟ, καμιά διαφήμιση, τίποτα. Πάρτε να ξέρω εγώ ποια είναι. Εσείς και... νηστεύει, ρε παιδί μου, πώς κάνεις έτσι. Τώρα έχουμε νηστεία, συγγνώμη, τι είναι. Ξεκίνησε 40 μέρες από Χριστούγεννα. Τι κάνουν νηστεία τα Χριστούγεννα. Νηστεία. Εγώ τι είπα, ληστεία. Νηστεία είπα. Κάνουν νηστεία τα Χριστούγεννα. Βεβαίως. Τι θα γίνει, δηλαδή, όλο νηστεία θα και κάνουμε. Είναι Παρασκευή, δεν τρώμε κρέας. Αυτό το ξέρουμε, άστο. Δεν χρειάζεται. Σήμερα τα εσόδια. Εσόδια, ναι. Λέγονται. Εσόδια, εξόδια. Έλα, μην τα πού να ξέρω. Καλά, εγώ μαζί πες ότι είπαμε ληστεία, ενώ είπαμε νηστεία. Πού να ξέρω εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές. Άνοιξαν και τα διόδια στο Ρόκαστρο, έτσι. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, ρε φίλε. Εγώ εντωμεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι αυτά τα διόδια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού τα βάλανε. Καλά μας ξηγούνται, συγγνώμη. Εγώ δεν έχω. 50 λεπτά. Εγώ θα το βάζα 10 ευρώ. 10 ευρώ θα το βάζα. Δεν θα γινόταν τίποτα, νομίζει. Τίποτα δεν θα γινόταν. Θα μία-δύο μέρες εκεί απ' έξω με κάνα πάνω 5 άτομα. Αυτό. Άντε και κάμε καμιά ψηλό. Και τι, αν γίνουν 10 ευρώ, τι θα κάνεις. Αφού δεν κάνουμε τίποτα γενικώς. Καλά μας κύριο. Εγώ 10 ευρώ θα το βάζα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-12-87-38 για θα είναι δικό σας να ακούσουμε τη δική σας άποψη για ποδοσφαιρικό ή μπασκετικό Άρη ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Απαντούμε και σε ερωτήσεις για τις διαφημίσεις των προϊόντων των εκπομπών του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα, Αντώνης και Ζάχος πίσω από τα μικρόφωνα και η Εύα φυσικά δίπλα μας, αν και δεν πολύ μιλάει σήμερα, δεν είναι ομιλητική. Έχει γεμίσει το σκληρό δίσκο. Ναι, έχει γεμίσει με βιντεάκια και φωτογραφίες. Εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι δίπλα σε αυτόν που είχε μικρή πόστερ. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα στο δωμάτιο. Εσύ και ο Θόρν από εγώ, ο Θόρν και, τον... και ο Ρίτζ. Ο Σάκης. Σάκης. Είναι Ρουβίτσα και Ντρουλίτσα. Να κατάλαβες. Είναι αυτά τα δύο. Εγώ που έβλεπα τόλμη και γοητεία. Είδες την τέτοια που ήρθε σε ένα. Α, γεια σου. Η Θεά η Μπρουξ. Η Θεά η Μπρουξ, βέβαια. Δηλαδή λέμε για τη Ζωζό Σαμπουτσάκη, αλλά η Μπρουκ. Δεν ξέρω το πραγματικό της όνομα. Ήμουν 15χρονος, ρε φίλε, και είναι η ίδια. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνουν. Πρέπει να πέφτει πολύ στο κάρισμα, λογικά. Έχει δουλίτσα. Θα έχουν πέσει μπότοξ, τέτοια θα έχουν πέσει. Αυτή είναι πάνω 60 πρέπει να είναι βασικά τώρα. Είναι. Δεν είναι. 55 είναι σίγουρα. Το ψάξω κάπου εκεί. Ψάξω. Εσύ Μπρουκ, κάνε, ψάξω το όνομα. Εσύ σε αυτά είσαι καλό. Ολυμπιακό 20 πόντου μπροστά μέσα στην Ελλάδα. Τελείωσε ο Ολυμπιακό. Άστον το κέρδο. 49-69. Ημίχρονο είναι. Όχι. Τρίτη περίοδο τώρα. Καλά, εδώ κάπου το βλέπαν. Τι εξαφανίστηκε από την οθόνη. Κάνα time out. Βάζει κοινόβα και πλέον διαφημίσει. Τι λέρε, φίλε. Κάποτε θυμάσαι στην αρχή ονό διαφημίσεις και χωρίς διαφημίσεις. Έχουν πέσει και διαφημίσεις πλέον. Λοιπόν, 23-10-287-38. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-38. 69-45-287-38. Λοιπόν, κάτσε να δω και κανένα μήνυμα. Τι λέει εδώ. Τι λέει, θα χάσετε. Τι... ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Ζυγκόλης που είναι αεξής, Ζάχο, θα χάσετε την Κυριακή. Άμα χάσουμε, Γιάννη, άμα είστε καλύτεροι και πιο τυχεροί. Κερδίστε. Ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ, πάνω από την τρίτη θέση δεν μπορεί να πάει και κάτω από την τρίτη πάλι δεν μπορεί να πάει. Τρίτη έχει, είναι η μόνη ομάδα που πιστεύω ξέρει από τώρα, τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, τη θέση της. Δεν νομίζω να πιστεύεις ότι μπορεί να πάει η ΑΕΚ δεύτερη ή τέταρτη. Τέταρτη, δεν νομίζω να υπάρχει την ομάδα. Λοιπόν, κάποια άλλη ομάδα να Άμα συνεχίσει έτσι,
Καλά, δεν θα συνεχίσει. Δεν είναι και πολύ μπροστά, Ζάχαρη. Δεν θα συνεχίσει. Έτσι, κάποια μάτια που είναι να τα πάρει, θα τα πάρει η ΑΕΚ. Είναι 58 χρονών η κυρία Μπρουκ. Κάθριν Κέλλη Λαγκ, 58 χρονών. Λαγκ, σωστά. 58. 58. Ναι, τουλάχιστον όπως την είδα προχθές, την κάνεις 30-32. Άρα εκεί την κάνεις. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τίποτα για ποδόσφαιρο άλλο τελευταίο. Το διαιτητή, αυτό που υπάρχει λίγο. Ένα, τριάδα από Αθήνα, εντάξει. Ένα μούδιασμα λίγο. Μούδιασμα, ρε φίλε. Εντάξει, είμαστε όταν έχεις τόσες πολλές. Ακόμη και φέτος με VAR, αποφάσεις που είναι εναντίον σου, ακόμη και με το VAR. Ένα δίκιο το έχεις να μιλάς έτσι και πριν. Γιατί καλό είναι από πριν να λες κάποια πράγματα, άμα γίνει και μετά το φωνικό δεν μετράει και πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποιοι είναι και στο ΒΑΡ Αθηναίοι όλοι. Ναι, όλοι οι Αθηναίοι είναι. Ευαγγέλο, αυτός κάπου μας είχε παίξει ο Ευαγγέλο νομίζω. Μπορείς να το δεις. Τέλος πάντων. Λένε ότι είναι από τους καλούς διαιτητές, αλλά. Θυμάμαι, μας είχε παίξει άλλο ένα μάτς νομίζω. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φέτος ή πέρσι. Ευαγγέλο. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να κακίσω και κάποιον που μιλάει για διαιτησία από πριν, αλλά πρώτη θα είναι να είμαστε εμείς καλοί, ούτως ώστε αν υπάρχει και. Το οτιδήποτε στο κεφάλι του διαιτή να γύρει προς μια κατεύθυνση της αποφάσης του, τουλάχιστον να το κάνουμε οφθαλμοφανέστατο αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνουν, πάντα με επιφύλαξη, ότι μπορεί να γίνουν πολλά στραβά από τη στιγμή που υπάρχει και το ΒΑΡ, αλλά ιδιαίτερα όταν μπαίνει στην Αθήνα ο Άρης, πάντα κάτι λίγο πολύ γίνεται. Ακόμη και ομάδες πολύ μικρότερου βεληνικού από την ΑΕΚ, έτσι. Να πούμε ότι η δεκάδα θα είναι περίπου για ίδια, έτσι. Πώς θα είναι η ίδια, αφού μου λες. Λογικά θα είναι η ίδια, έτσι πως έγινε το θέμα με Τόνσο και Μαρτίνες. Λογικά θα είναι η ίδια. Θα είναι η ίδια, ναι. Δεν θα είναι. Δεν νομίζω δηλαδή να μπει ο Μαντσίνη αφού μέσα, αλλά. Ο Γκάμα, το βλέπουμε, είναι ντεφορμέ. Γι' αυτό λέω ότι λογικά θα είναι η ίδια. Μπορεί να βάλει, φίλε, να μην το βάλει τον Γκάμα. Όντως είναι ντεφορμέ το παιδί. Για μένα είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του Άρη. Να μην το βάλει, να μην το ξεκινήσει, να δοκιμάσει αυτό που λες. Να δοκιμάσει αυτό που λες και στην ουσία μπαίνει και στην εντεκάδα με αυτή την αλλαγή. Θα μπαίνει και ο Μαντζίνη. Θα ήταν πολύ καλό να γίνει αυτό, αλλά δεν νομίζω να το ρισκάρει, δεν ξέρω. Πραγματικά. Όχι, ένα λεπτό. Είναι ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει ρίσκο σε αυτό το παιχνίδι. Ρίσκο δεν υπάρχει για μένα σε αυτό το παιχνίδι. Τι ρίσκο να είναι. Σου είπα ότι σε 50 μάτσε εκεί πέρα έχουμε 47 ήττες. Τι ρίσκο. Έχουμε πάει με καλές ομάδες, έχουμε πάει με κακές ομάδες, έχουμε πάει με ισοδύναμες ομάδες, έχουμε 47 ήττες. Εκεί πέρα σε 50 μάτς. Έχουμε οι 2-3 νίκες, δεν θυμάμαι πόσες έχουμε. Δεν είναι ρίσκο μάτς ΑΕΚ Άρης με τη δυναμική που έχει πλέον αυτή τη στιγμή ο Άρης. Για μένα δεν είναι ρίσκο. Αν δεν ρισκάρεις αυτό, ίσα-ίσα είναι ένα μάτς χωρίς πίεση. Αν σε αυτό το μάτς δεν ψιλοριστάρει και λίγο, σε ποιο μάτς θα ρισκάρεις, αυτό που υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα. Εγώ θα το έκανα αυτό που λες. Ναι, και εγώ θα το έκανα. Εφόσον είναι και τεφορμέ. Εφόσον είναι και τεφορμέ. Και το απλά, βλέπουμε αυτό, ότι δεν πατάει καλά ο. Επειδή πέρασε δύο εβδομάδες που ξεκουράτησε και τα λοιπά, ξεκινήσει με την ίδια δεκάδα. Εγώ δεν θα το έκανα. Στην αλήθεια. Εσύ τι δεν θα έκανες, δεν κατάλαβα. Δεν θα άρχιζα έτσι. Με την ίδια δεκάδα. Θα βάζα μέσα ο Μαντσίνη. Και θα πέταγα έξω το γκάμα. Αυτό λέμε. Πιο πολύ για να πάει ο Ντικινή στη θέση του 10, έτσι. Πιο πολύ γι' αυτό. Ναι, επαναλαμβάνουμε ότι ο Μπρούνο Γκάμα εδώ και κάποιες 2-3 αγωνιστικές, που μπορεί και λίγο περισσότερο, δείχνει το παιδί είναι τεφορμέ. Εξάλλου, κανείς ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να είναι σε ολόκληρο το πρωτάθλημα σε φόρμα και να αποδίδει το ίδιο, έτσι. Καλό είναι να κάτσει, γιατί είναι και μια θέση που ο Άρης έχει εναλλακτικές λύσεις. Η αλήθεια είναι η θέση του Μπρούνο Γκάμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην κάτσει λίγο. Ο Ευαγγέλου, είπε, μα σφυρίζει. Νομίζω ο Ευαγγέλου, ναι. Έκανα λάθος. Νομίζω είναι αυτός που σφύριξε πέρσι το Άρης Πανετολικός με την κόκκινη κάρτα του Ισπανού. Του τερματά μας. Με τη λάθος πάσα του. Α, του λάθος πάει. Ναι. Κόκκινη ήταν αυτή. Ναι. Εντάξει, ναι, κόκκινη, νομίζω, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτός είναι, ναι. Κόκκινη ήταν του. Ναι. Γιατί τον όντως, ενώ στο γήπεδο, επειδή στο γήπεδο φάνηκε, δεν πολύ φάνηκε καλά, στο replay φάνηκε ότι τον βρίσκει. Ναι, ήταν κόκκινη. Δεν θυμάμαι τι άλλο μπορεί να έχει γίνει σε αυτό το μάτς. Λες το 1-2 λες, που χάσαμε το αυτογκόλ του Σιώπη. Το κουνάκι του Σιώπη. Του Σιώπη. Σοφάρισε ο Ντιγκινή, πολύ ωραίο γκολ και το αυτογκόλ του Σιώπη. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν έγινε κάτι έτσι. Ναι, αυτός είναι, αυτός είναι. Δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι στραβό. Λοιπόν, πάμε στο φίλο να ακούσουμε. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλώς το Θοδωρή. Τι να γίνει, ρε φίλε, μιλάμε για Άρη και δύο παοξίδες μας πήραν. Καλά, να μην σε πάρουμε, θες να κλείσω. Όχι, ρε, λέω ότι οι Αριανοί μιλάμε για μπάσκετ. Είμαστε σε χάρη, δεν μπαίνουν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Για πες.
Εντάξει, πήραμε να σας ακούσουμε. Καλά έκανες. Να πούμε και εμείς τη γνώμη μας. Που είσαι και του, είσαι το συστημάτων και τα κατέχεις καλύτερα από εμάς, η αλήθεια είναι, τα 3-5-2 ή το 0-0. Όχι, κοίταξε, καταρχήν έχει δίκιο το παλικάρι, είπε σου καλησπέρα και όλες για μην αγενείς. Ο Αντώνης, καλησπέρα. Ο Αντώνης, ναι. Η θέση του Ντιγκινή είναι μόνο πίσω από το center for, σαν δεκάρι. Και αν θες να δαγκάνει και οι άλλοι δύο, να μην τον έχεις δηλαδή να γυρίζει πίσω, να έχει τέτοια εντολή για μένα, ώστε γιατί είναι μαμούνι να μπορεί να βγαίνει και πιο συχνά και πιο μπροστά, γιατί ο center for δεν σκοράρει. Ενώ αυτό σκοράρει καταρρυπά με κεφαλιά, με σουτ. Μπορεί να πάει στο ψευτοενιάρι και να βοηθήσει ο σκοράρι. Ακριβώς. Άρα μπορεί να παίξει. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να τραβήξει το center back, το γαϊδούρι που θα τον έχει όπως και να, γιατί είναι δυνατός ο Μαυρούκος, και να σου βγει από πίσω πιο αεράτος. Γιατί από πίσω είναι πολύ καλό στον Ντιγκινή και έρχεται και εύκολα στον γκολ. Και πολλές φορές όταν το βάζει πάνω στον ασβέστη το χαλάσει αυτό τον παίκτη. Τώρα, όταν τον είχε ο Κάναντι στον Ατρόμητο, επειδή τον είχε ψηλιαστεί ότι σκόραρε, μπορεί να παίζει στα άκρα, αλλά στην αντεπίθεση άλλαζε με το εξτρέμ και έβγαινε πάντα πίσω από τον φόρο την κοινή. Γι' αυτό έβγαζε και γκολ. Νομίζω, χωρίς να το προσέξω. Θοδωρέ, χωρίς να παρακολουθώ τον, τότε τον Ατρόμητο, για να μιλώ από αυτά που άκουγα βέβαια, ότι είχε παίξει τον Ατρόμητο πολλές φορές και σεντερφόρο την κοινή. Και εννιάρη είχε παίξει. Ψευτοενιάρι, όχι σεντερφόρ δεν έπαιζε. Αλλά την καριέρα του εκεί στον Ατρόμ την έκανε σαν εξτρέμ. Όμως έτυχε, εγώ λέω. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι εξτρέμ. Ο οποίος ναι, άλλαζε γιατί ο Κάναντι έτσι έπαιζε. Δηλαδή. Και στον Άρη με τον Ισπανό τον Ερέρα, τις πρώτες 4 αγωνιστικές, ασβέστη έπαιζε. Ασβέστη τον έβαζε. Ποτέ, ποτέ. Πρώτες 4 αγωνιστικές. Δεν θα ήταν στιγμιότυπα. Δεν στο, ναι, στο καυτά τζόγλιο. Ναι, βέβαια. Ασβέστη τον είχε. Μα μετά έτυχε και τον έβαλε μπροστά. Έτσι, έτσι όπως το λες. Και γι' αυτό έκανε και τη χρονιά που έκανε. Έτσι όπως το λες. Αλλά φέτος τον καταστρέφουν. Γιατί? Για να χωρέσουν όλοι μέσα στην δεκάδα. Καταστρέφουν τον Ντιγκινή ουσιαστικά. Για να χωρέσει και ο Ντιγκινή. Κοίταξε, ανάμεταξύ σε Τόνσο και Ντιγκινή δεν υπάρχει σύγκριση. Ο Ντιγκινή είναι πολύ καλύτερο. Παρασάγκα πολύ καλύτερο παίκτη. Θέλω να πω ότι για να χωρέσει και ο Γκάμα και ο Φετφατζίδη μέσα στην δεκάδα, πρέπει αναγκαστικά ο Ντιγκινή να μπει εκεί πέρα που μπαίνει αριστερά. Γι' αυτό και τον καταστρέφω. Μα ο Γκάμα ρε είναι παίκτη ασβέστη για μένα. Δηλαδή Γκάμα και Φετφατζίδη πρέπει να παίζουν στι μπάντε πάντα. Μην ξεχνά ότι ο Γκάμα είναι 32 και ο Γκάμα δεν μπορεί να γυρνάει πίσω πλέον να μαρκάρει. Γι' αυτό και δεν τον βάζει τον ασβέστη. Δηλαδή έχεις από... εντάξει, και οι αντίπαλοι μας παίκτες, το πρωτάθλημά μας δεν έχει αμάγκητα τρεξίματα να πεις ότι οι ομάδες δηλαδή που είναι με τον Άρη και πιο κάτω μπορεί νομίζω πολύ άνετο ο Άρης να τις προσπεράσει. Αλλά δεν βρήκε προπονητή και εγώ το έλεγα στο Ζάχο γιατί δεν τον είχα καθόλου σε εκτίμηση και το ξέρει τον Παντελίδη. Είναι από τους προπονητές που δεν... χάνω τις εκτίμησεις μου. Το θυμάμαι. Και εκεί ήταν το μεγάλο έδαφος που έχασε στην ουσία. Γιατί δεν στήθηκε σωστά η ομάδα και δεν είχε ένα χαρακτήρα τον οποίο θα μπορούσε να δείχνει σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή δεν ήξερε τι ζητούσε στο γήπεδο. Το καταλάβαινες αυτό. Ωραία. Πιο πολύ πήγαινε στο πάμε να πάρουμε το παιχνίδι ορμάται παλικάρια παρά στο αυτοματοποιημένο, στο χτυπάμε έτσι ας πούμε. Δεν είχε ένα στοιχείο να πατήσει. Από Ένινγκ. Τώρα με τον Γερμανό. Ένα λεπτό. Έχει δει καμιά φορά Ένινγκ. Καμιά διαφορά στον τρόπο παιχνιδιού Ένινγκ? Όχι, όχι, καμία να σου πω την αλήθεια. Με τον Γερμανό και δεν περίμενα κιόλας να δω κάτι γιατί ο άνθρωπος και δεν γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν τον ξέρω και σαν προπονητή εδώ. Δεν ήταν κάπου αμάν να πεις ότι έχω και. Από αυτά που βλέπεις μέχρι τώρα είναι ένα μήνα και κάτι. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ο χρόνος να πούμε ότι μπορεί να προσδώσει το δικό του στυλ παιχνιδιού. Αλλά από αυτά που βλέπουμε, ό,τι βλέπουμε, σφυρίζουμε έτσι. Το μόνο που βλέπω είναι ότι συμμαζεύει λίγο το χάφ τους, έχει σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Γιατί έχει καταλάβει ότι έχεις δυνατά, δεν είναι άσχημα τα χάφ σου. Ο Σάσα είναι αυτός που χρειάζεται. Δηλαδή έχει και δύναμη στο κέντρο, θα κλωτσίσει, θα δαγκώσει, θα κυνηγήσει τις χαμένες μπάλες. Από την άλλη, ο Ματίγια είναι πιο ποιοτικός ναι, μεν, αλλά πιο τελικάτος. Δεν έχει το μαρκάρισμα τόσο πολύ. Το ντουμπλάρισμα δηλαδή δεξιά-αριστερά. Οπότε τους έφερε πιο κοντά στις δύο γραμμές και γι' αυτό και έσφιξε σαν ομάδα και πας περισσότερο. Δεν τρως πιο εύκολα γκολ. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Εντάξει, παίζει ρόλο βέβαια. Δεν είναι κακός ο προπονητής. Θα το δείξει. Κοίταξε τώρα. Είναι ένας προπονητής που ήρθε σε μια ομάδα χωρίς στόχο τώρα. Έτσι, ήρθε απλά για να δείξει κάτι καλύτερο. Θα πρέπει να το δούμε τον άνθρωπο σίγουρα κάποιο καιρό για να μπορείς μέχρι το τέλος να σχηματίσεις γνώμη. Θα τον δούμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θέλετε να επενδύσετε σε αυτόν ή σε κάποιον άλλον. Ανάλογα για μένα καλό θα είναι, σου είχα πει. Το Γρηγορίου είδες, πήγε στη Λάρισα και τους έκανε ομάδα. Ένα τέτοιο προπονητή να του πεις θα σου φέρω 5 καλούς παίκτες, θα μου βέλεις και 5 εργάτες, θα μου βγάλεις και 2-3 από τις ακαδημίες, από δεξιά, από αριστερά.
ο στόχος είναι να μπούμε, γιατί είτε έτσι πως γίνει το πρωτάθλημα, είτε τρίτος είτε έκτος γης, είναι το ίδιο πράγμα. Ας βγω Ευρώπη, να πάρω λίγα λεφτά, να κάνω ένα καλύτερο budget και να χτυπήσω το κύπελο όσο πιο ψηλά μπορώ, για να μην αγχώσω την ομάδα. Δηλαδή για να έχω την ομάδα και τον κόσμο πιο καταλαγιασμένος. Και έτσι μπορώ σε ένα-δύο χρόνια να κοιτάξω ψηλά. Δηλαδή με αυτή και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, όλοι γενικά δεν είναι πολύ καλύτεροι για να πεις ότι δεν χτυπιούνται. Αν βρει χαρακτήρα, άλλο, εγώ νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει. Θα πάει δηλαδή και τρίτη θέση να σίγουρα. Να βρει χαρακτήρα, όπως λες, να χτίσει μια ομάδα, αλλά να βρει και λίγο περισσότερα χρήματα. Αρκετά μάλλον, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα. Άμα βγει στην Ευρώπη, εσύ Ζάχο, θα τα βρει. Δηλαδή η μοιραία θα πάρει 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια, όσα είναι από του ομίλου θα τα πάρει. Γι' αυτό λέγαμε, αν έμπαινε φέτος στους ομίλους, γιατί ήταν και μεγάλη ευκαιρία με βάση και τις ομάδες που είχε στο διάβα του. Αν έμπαινε φέτος στους ομίλους, απλά να μπει. Έτσι. Και έπαιρνε τα εκατομμύρια, ειδικά. Που δεν πήγε καμία ομάδα στο UEFA, έτσι. Θα ήταν δηλαδή, τι να πω, ένα δώρο αναλογικά σαν να έμπαινε σε ομίλους Champions League, ας πούμε, με βάση τα οικονομικά του δεδομένα. Σίγουρα, ναι, είναι μεγάλη ανάσα. Ναι, θα ήταν τεράστια ανάσα. Μπορεί να έβλεπες και Δεκέμβριο και άλλου τύπου μεταγραφές, έτσι. Δεδομένο ότι θα έβλεπες κάποιο, δηλαδή διαφορετικό. Μπορεί να ψώνιζε και από ράφι πιο πάνω από αυτό που μπορεί τώρα. Δεδομένο ότι θα το κάνει. Ακριβώς. Μπορείς να πάρεις 2-3 να κάνεις υπερβάσεις, ας πούμε, πάνω από 500-600 χιλιάδες. Να πεις ότι θα φέρω 3 παίκτες, ένα στο κέντρο, ένα μπροστά, ένα πίσω στον άξονα και θα κλείσω τη βουγάδα μου. Έχεις δίκιο. Αλλά εντάξει, είναι και αυτό το κακό. Ότι όταν δεν βγαίνεις στην Ευρώπη, τι θα κάνεις? Πρέπει να δεις λίγο και την εγχώρια αγορά σου. Έτσι. Γι' αυτό και θες καλό τεχνικό διευθυντή. Νομίζω με τον Χαριστέα είναι αγαπητό παιδί. Έχει και γνώσεις. Το καλό είναι ότι δεν έχει πολλά χρόνια που σταμάτησε την μπάλα. Οπότε οι αντίστοιχοι τεχνικοί διευθυντές που ήταν συμπαίκτες του Γερμανία, δεξιά-αριστερά, γι' αυτό είναι καλό να έχεις διεθνή καριέρα. Άνετα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει: εσύ έχεις κάποιο καλό να μου στείλεις, ένα ταλέντο, ένα κάτι. Δηλαδή να ψωνίσεις στην ουσία φθηνά, αλλά καλό παίκτη πάλι. Έτσι. Θα δούμε, φίλε, στο χορτάρι αυτά που τυπώνονται όλα που λες. Θα δούμε. Θα δούμε και τις επιλογές. Σίγουρα, ναι. Και ο Ένικ επιλογή του είναι, έτσι. Καθαρά έδειξε επιλογή 100%. Οπότε για τον Ρεβέργη, λέει προπονητή, θα δούμε. Εμπιστευόμαστε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Που χαριστεί, αλλά και αυτό. Όχι, για να τον είχε, κάτι καλό έχει δει σίγουρα. Δεν κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Δεν αφιβάλλουμε, αλλά όπως όλοι και εσείς η δουλειά σου, έτσι και ο Χαριστέας, άσχετα είναι αγαπητός στις τάξεις των οπαδών του Άρη, θα κριθεί από τα αποτελέσματα της δουλειάς του, έτσι. Έτσι είναι, αλλά σκέψου ότι ήρθε άφθαρτο στην ουσία και θέλει να μπει και δυνατά. Γιατί ήρθε σε καλό όνομα στον Άρη, αλλά δεν ήρθε για να μην πετύχει. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι πρόκληση ο Άρης να πετύχει. Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό να είναι. Καλή μεταγραφή. Το θέλει και ο ίδιος να πετύχει, γι' αυτό και δεν θα σου φέρνε. Δεν θα πήγαινε δηλαδή, να πάρει μια μίζα 50 χιλιάρικα να ξεφτυλιστεί, ας πούμε, και να χαθεί από το. Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο. Θέλει να σου φέρει έναν άνθρωπο που θα στο φέρει με 50 χιλιάρικα και θα κάνει 500 χιλιάρικα. Κατάλαβες. Είναι το ακριβώς αντίθετο από ό,τι γίνεται συνήθως με τους μαναζαρέους και τους τεχνικούς διευθυντές. Θέλει και αυτός να χτίσει σε εισαγωγικά το όνομά του. Μα σκέψου το. Δεν το πες και προηγουμένως. Δεν πήγες στον Πανετολικό με όλο το σεβασμό. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ήρθε στον Άρη, όπως και να έχει, ρε παιδιά, brand name είναι. Και άμα καταφέρεις και βγάλεις και 2-3 παίκτες και δώσεις στην ομάδα μία-δύο θέσεις παραπάνω, δεν είναι επιτυχία. Κατευθείαν μετά κοιτάς για το πιο ψηλά. Έτσι πάει. Για να δούμε. Για να δούμε. Οκ, okay, φίλε, δεν ξέρω κάτι άλλο. Θέλω να πεις στο χορτάρι. Για την ομάδα σου μας είπες, για το που παίζετε εσείς με τη Λάτς. Καλά στο τζάμπακ. Για την ομάδα, κοίταξε, είμαστε σε καλή φόρμα. Νομίζω δύσκολο εύκολα θα το πάρουμε το παιχνίδι. Αλλά η Λάρισα δεν είναι. Ακούω πολλούς ότι έτσι αλλιώς ξέρω εγώ. Η Λάρισα είναι ομάδα η οποία είναι και προπονητής της τέτοιος. Ακόμα και να δεχτεί γκολ, δεν κρεμάει. Δεν χάνει το χαρακτήρα της στο παιχνίδι. Συνεχίζει να υπηρετεί το πλάνο, το πιστεύει. Δεν πέφτει εύκολα κάτω. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που από 0-2 το γύρισε σε 3-2, έτσι. Έκανε πολλές ανατροπές στο πρωτάθλημα. Τρώει πρώτη γκολ, αλλά σκοράρει. Το έχουν μάθει αυτό το πράγμα. Βέβαια ήταν θεωρώ το καλύτερο παιχνίδι του Άρη ήταν με τη Λάρισα, έτσι, παρότι έχασε. Κοίταξε, υπάρχει παιχνίδι που δεν μπαίνει μπάλα μέσα, ρε Ζάχο. Και επειδή εμείς δεν είμαστε Ολυμπιακός Νταϊλίκη, φουρ να μας βάλουν στην περιοχή να το πάρουμε το παιχνίδι. Υπάρχει αυτό. Αυτή είναι και η μορφή του ποδοσφαίρου. Τι να κάνουμε. Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο του Άρη ήταν δηλαδή μπορεί να κάνει και 10 μάτια ευκαιρίες και δεν μπαίνει μπάλα. Τρία δοκάρια, τι να πω. Εντάξει, υπάρχει και αυτό όπως λες. Τι να κάνουμε. Ναι, υπάρχει αυτό, είπαμε. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Γι' αυτό και το αγαπάει ο λαός. Γιατί μπορεί να κερδίσει, όχι πάντα ο καλύτερος ή το μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά μπορεί να κερδίσει και ο πιο μικρός. Και αυτή είναι η ομορφιά του. Και όσο και αν απογοητευόμαστε και νευριάζουμε όταν η ομάδα μας δεν κερδίζει,
να το εκτιμούμε κι αυτό. Γιατί κάποια στιγμή και η ομάδα μας όταν πάει και παίζει, εσύ όταν πήγες και έπαιξε στην Ατλέτικο, το πίστευες ότι βέβαια θα βγάλει διπλό όχι, και θα τους βάλει τρία γκολ, ας πούμε, θα τους βάλει στα δίχτυα. Όχι, 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 δεν το πίστευα. Να είναι ψέματα να πούμε. Και όμως είδες, δηλαδή αυτή είναι ομορφιά. Σε υποτίμησε λίγο άλλος. Ήσουν σε καλό φεγγάρι και σε καλό προπονητή τότε. Δηλαδή στην Ευρώπη ο Άρης τότε έκανε παπάδες. Όχι, μην ακούσει, μην ακούσει το φιλαράκι μου ο Μπιμπισίδης που είναι κατά του Κούπερ. Μη σε ακούσει να λες τέτοια πράγματα. Κοίταξε, ο Κούπερ έπαιζε 4-4-2 αυστηρό. Με πολλά τρεξίματα, αλλά φυσικά όταν έχεις 11 παίκτες και δεν έχεις 18-20 εισάξιους, θα έχεις ξαπαρεμβάσματα, αδερφέ. Δεν γίνεται αλλιώς. Άμα έχεις βάθος, εντάξει, θα μου πεις, ναι, αλλά είδες και μπάλα. Εσύ δεν θες να δεις και μπάλα στα Αριανός. Δηλαδή δεν θα πήγαινε να πάρεις αντικειμενικά το πρωτάθλημα. Τι ήθελε, ναι, να βγεις στην Ευρώπη, να κάνεις όνομα στην Ευρώπη και να παίξεις μπάλα στην Ελλάδα. Το έκανες, δεν είναι δεν το έκανες. Το χαρακτηριστικό εκείνη τη ομάδα, θυμάμαι, ήταν γιατί είχε και κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Ο Άρης είτε έπαιζε με αναπληρωματικούς, α το πούμε, αναπληρωματικούς τότε. Είχε το ίδιο πλάνο και σχεδόν την ίδια απόδοση. Δηλαδή είτε έβγαιναν παίκτες, δεν ξέρω πώς το κατάφερε ο Κούπερ, τι να πω. Δεν ξέρω. Είτε έπαιζαν μια τετράδα. Κοίταξε, είχες καλή τετράδα άμυνας. Η τετράδα σου τότε άμυνας ήταν από τις καλύτερες στην Ελλάδα και νομίζω ήταν και η καλύτερη στην ιστορία σου τη σύγχρονη. Δηλαδή με Αράνο Νέτο στη δεξιά-αριστερά και στο κέντρο με τον Παπαδόπουλο και τον Νασούτη και τον τέτοιο και τον Ρονάλντο τον Γιάρο. Ήταν πάρα πολύ καλή άμυνα. Από εκεί ξεκινούσε και τα μπάξου ανεβαίναν, είχαν τρεξίματα. Δίναν δηλαδή μεγάλη όθηση σε όλη την ομάδα. Όντως, και οι άλλοι, τότε ο Κάλβο και όλη η παρέα και ο Χαβίτο, είχαν τρεξίματα, είχαν δυνατά παιδιά, βάζανε γκολ, είχαν καλές παρουσίες. Άσχετα μετά που πέσανε, κάποια στιγμή όλοι κάνουν τον κύκλο τους. Μέχρι ο Κόκκι. Αλλά το σύνολό ήταν καλό. Μέχρι ο Κόκκι ήταν καλό. Ο οποίος προφυλακίστηκε, έτσι. Προφυλακίστηκε, τι λέει. Ναι. Προφυλακίστηκε, ναι. Άρα. Καταστράφηκε τον πρίτα αυτό στο κεφάλι του. Τι να τον κάνει. Όταν έχουν περάσει τόσα λεφτά από τα χέρια σου, τόση δόξα, τόσα. Καταρχήν. Τώρα υπέφτει. Φόβο. Τι να πω τώρα. Αδίκησε πρώτη στα ποδοσφαιρικά τον εαυτό του, έτσι. Γιατί θεωρώ ήταν πολύ καλό παίκτη. Δηλαδή. Με τη ζωή που έκανε και... Ήτανε, κοίταξε, δεν έκανε διατροφή. Έπινε, είχα μάθει τότε τη Sprite, της έπινε και της τέτοιες... Έτρωγε πιο πολύ, έπινε, δεν έπινε, αλλά έτρωγε... Ήταν το κακό του. Ο αθλητής δυστυχώς, το ποδοσφαίρου ειδικά στο κέντρο, που εκεί που έπαιζε έτσι, που ήταν νιάρι, χαφ... θέλει τρεξίματα, δεν γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς. Πάει, ακούτε, κύριο Τσαλτίδη θα πει. Και εγώ γι' αυτό δεν έπαιξα. Και αυτός γι' αυτό δεν έπαιξε. Λόγω διατροφής δεν έπαιξε μπάλα ο κύριος Τσαλτίδης. Να το βλέπεις στυλάκι όμως, έτσι. Παίζει μπάσκετ, είναι καλός. Μου έδειξε ένα βιντεάκι, έσπασε δύο ταμπλό. Δύο ταμπλό και τρία στεφάνια αλλάξαν. Έχει τρία στα τρία, όντως. Και στυλάκι τον βλέπει. Τα alter ego έχει πάει, έχει χάσει νούμερο. Πραγματικά, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Έχεις χάσει πολλά κιλά, πραγματικά. Και μπάσκετ, αν παίξουμε, θα σου δώσω 15 ευρώ στα 16. Θα παίξουμε από τη στεναχώρια του για τον Άρη, τώρα να πω είναι. Κυκλοφορεί βίντεο ότι σκοράρει τρίποντο με κλειστά μάτια. Είμαι ο playmaker του σχολείου του Μίμη. Εδώ με κλειστά μάτια από τα 9 μέτρα έβαλε τρίποντο τη φορά. Το πρώτο πρωτάθλημα του Άρη. Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστούμε κύριε Τσαλτίδη. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα, έγινε. Λοιπόν, την καλή νύχτα μου. Να σε καλά, Θόδωρε. Να σε καλά, φίλε μου. Γεια σας, άντε. Και διάλειμμα γιατί είναι και μισή. Πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα. Και ο Τσαλτίδης θα μου παίξει μπάσκετ. Δεν θα με βλέπει. Ο Αλέξανδρος είναι εντάξει. Τι να με δει. Άμα τρέξουμε 100 μέτρα. Εγώ θα έχω φτάσει. Ναι, άμα τρέξουμε 100 μέτρα. Εγώ θα έχω φτάσει στα 100 και αυτό θα είναι στα 15. Τι να παίξω μπάσκετ με το replay. Τι να παίξω, σε παρακαλώ πολύ. Πατράιλι. Πάμε στο Αλεξάνδριο, καθόμαστε σε καθισματάκι και λέει το καθισματάκι «Γεια σου Ζάχο». Εκτός τα δερμάτινα και δεν έχω πάει. Κορτσάιτ City εκεί, τα καινούρια. Τα ακούω, ούτε εκεί δεν έχω πάει. Δεν πήγαινα μέσα δεκαετία. Κανονικά για εκείς. Για κορτσάιτ. Τα κορτσάιτ που 20 ευρώ έχουνε. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Νομίζω 20 ευρώ έχουνε. Τσάμπα πράγμα δηλαδή. Ναι, ξεφτύλα. Ξεφτύλα. Για το θρυλικό παλέ. Ξεφτύλα, 20. Ξεφτύλα. Βέβαια εδώ να δεις. Ήταν αυτό που έλεγε σκέφτηκα... ότι το Περιστέρι σε πάντα φοβορή. Τα κορτσάιτ στο παλέ, κατοστάρικο. Το σκέφτηκα, ρε φίλε. Ναι, δεν ξέρω πόσο είναι σε άλλες ομάδες του Παναθηναϊκού που είχε στον Ολυμπιακό τα κορτσάιτ. Έβλεπα ένα παλιό το. Α, μιλούσα με ένα φίλο και του έστειλα το παλιό το παιχνίδι το Παρτιζάν Άρης. Μέσα στη Γιουγκοσλαβία τότε, την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία που ήμασταν γύρω στους 5.000 κόσμους. Λοιπόν, και αυτός μου στέλνει το ματ του Δευτέρου γύρω στο Αλεξάνδρου. Το ψιλοβλέπω λίγο και για να δεις ότι πάντα ήμασταν μπροστά από την εποχή μας. Υπήρχαν και τότε κορτσάι. Υπήρχανε.
Πρόσεξε, αλλά ήταν όρθι. Ήταν γεμάτο και το μέσα. Ναι, μπράβο. Ήταν γεμάτο και λέω, κοίτα να δεις ρε ο Μιχαηλίδης. Δεν έπαιρνε, ήταν γεμάτο το μέσα. Παραπλάνης είσαι ρε Ζάχο. Κορτ σάιτς είσαι 150 ευρώ ρε Ζάχο. Τι έχει 150. Τι 20 ρε Ζάχο. Πόσο έχει 150 ευρώ. Αλλά που μπήκε ο μεγάλος δημοσιογράφος. Συγγνώμη. Ο νεοσύστατος δημοσιογράφος. Ωραία. Δηλαδή. Ξαναπέστω λίγο. Λοιπόν, θύρες 1, 4, 7, 8, 9 και 10, 10 ευρώ. Ναι. Θύρες 5 και 6 που είναι για τους συνδέσμους. Θύρες 2, 3 είναι 15 ευρώ. Τα gold είναι 20, τα platinum 50. Α, τα gold εκεί το μπέρδεψα. Κορτσάιτ 150. 150. Συγγνώμη. Συγγνώμη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω. Σε παρακαλώ. Εντάξει, έχω δει και κάποιους επώνυμους στα κορτσάιτ. Όλοι αυτοί που είναι, εκεί έχουν δώσει 150 ευρώ. Έτερον εκάτερον. Ναι, θεωρώ ότι κάποιοι θα είναι και με προσκλήσεις, ας πούμε. Έτερον εκάτερον. Δηλαδή. Κάποιοι θα είναι και με προσκλήσεις, θεωρώ. Δηλαδή από κάποιους επώνυμους μπορεί να τα δώσουν. Δηλαδή έχω δει κάποιοι που, συγγνώμη, δύσκολα να τα έχουν δώσει 150 ευρώ. Έχεις δει, θες να πεις γνωστές φυσιογνωμίες. Όχι, άμα ήταν γνωστές. Ή από το παρουσιαστικό τους. Δηλαδή. Ναι, ρε φίλε. Ναι, σαν και εμένα. Τι είναι λίγο ανταπόδοση, για πες μου, είσαι εσύ της ανταπόδοσης, για πες μας λίγο. Εντάξει, αυτό για πάμε στη διαφήμιση. Ίσως δεν πάω, θα μιλήσω. Λίγο ανταπόδοση. Ναι, μέχρι 150 εκεί, ευρώ. Μέχρι εκεί. 150 ευρώ για ένα μάτς. Yeah. Εντάξει. Μπορεί να κάθετε, ρε φίλε. Συγγνώμη, μπορείς να κοιτάξεις λίγο τώρα στο διάλειμμα για να μην κάνουμε. Πόσο είναι του Παναθηναϊκού. Τα κορτσάιτ. Ναι. Του Παναθηναϊκού. Κάνε ένα τέτοιο έτσι. Καλά λέει, Εύω, ότι μπορεί ας πούμε στο κορτσάιτ που δεν σου αρέσει. Αν είναι με χορηγή και τέτοιο. Να βλέπει ο τύπος που φέρνει τα λουκάνικα στο κηλικείο και να του λένε φέρνει τα λουκάνικα, πάρε ένα κορτσάιτ. Εντάξει. Μα αυτό, στην ουσία αυτό είπα και εγώ, ρε φίλε. Στην ουσία αυτό σου είπα και εγώ. Ωραία. Στην ουσία είναι αυτό και σωστό. Άμα γίνεται έτσι, σωστά γίνεται. Λέω εγώ όμως, σε παρακαλώ. Για να κάνουμε έτσι μια. Δες λίγο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Μόλις θα γυρίσουμε από το διαφημιστικό, θα σου έχω τα court side του Παναθηναϊκού. Ωραία. Γιατί για του Ολυμπιακού δεν μπορούμε να μιλάμε. Ναι, δεν υπάρχουν. Εκτός στην Ευρωλίγκα, φίλε. Ναι, στην άλλο Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3-8 θα είναι και πάλι δικό σας για τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Πάντοτε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε για τα τελευταία 15 λεπτά, λίγο περισσότερο από 15 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινόμαυρη η εκδοχή της σημερινής εκπομπής. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε, Αντώνης και Ζάχος πίσω από τα μικρόφωνα και με την εθέρια ύπαρξη δίπλα μας να ομορφαίνει το στούντιο και εμάς, την Εύα. Εύα, μίλα, μην νομίζω ότι λέω ψέματα. Καλά, δεν σε βλέπουν κιόλας. Μπορεί να είσαι και βασιλιάδο και να τα λέω εγώ έτσι. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, 23-10-287 και 3-8. Επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3-8. 69-45-287 και 3-8. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε πόσο είναι, ρε. 80-99. Και από αυτήν την ομάδα είχα ο Παναθηναϊκός συνέδρατο, έτσι. Μετά από δύο παρατάσεις. Εδώ ήσουν μαζί μας, ναι. Τι να πω, ναι, τελείωσε, δεν κάνανε ούτε κατοβάλα, δεν κάνανε επίθεση. Μπράβο. 80-99 τελικό. Και ο Ολυμπιακός θα μου πει στη Γερμανία είναι. Πώς είναι αυτή, καμιά κοσαριά, τριανταριά. Σε αυτό το γήπεδο να πούμε ότι έχουμε πάει. Ο του Αρένα, έτσι, αυτό είναι ή όχι. Τη Άλμπα. Αυτό δεν είναι. Χάσαμε με. Από την Άλμπα. Από την Άλμπα που είχαμε χάσει. Εμείς είχαμε πενταπλάσιο κόσμο. Δεν είναι το O2 Arena, όχι. Το O2 είναι στο Λονδίνο. Κοντά έπεσα. Τι Λονδίνο, τι Γερμανία. Αυτός με τη μύτη ποιος είναι. Αυτός εδώ. Με την κίτρινη μύτη. Είναι τι είναι η μασκότ. Το O2 World είναι αυτό, ναι. Εντάξει, O2 Arena. Εμείς είχαμε πάει εκεί πέρα και ήμασταν πενταπλάσια από αυτούς τους χειμώνες. Ναι, λίγο τον μπέρδεψα. Όντως στο Λονδίνο είναι εκείνο. Το πήγε για το Final Four. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι και πολλά τα ψωμιά του στην Ευρωλίγκα. Και του Παναθηναϊκού νομίζω το ίδιο. Πολύ χάλια, ναι. Αλλά ναι, εντάξει, θα παλέψουν να μπουν στην οκτάδα. 73-63. Όχι, όχι, μέσα στην Άλμπα. Τι παίζαμε τότε, ρε. Στο Europa νομίζω ήμασταν. Euro Cup. Euro Cup Basket, ναι. Αυτό, πότε είναι, 82-67. Πότε είναι. 15-16. 2015. Ναι, ναι. Και μετά παίξαμε σε αυτή την τιτανοτεράστια διοργάνωση που μας έβαλε ο κύριος Λάσκαρης. Που μπράβο, αλήθεια, αυτό τι έγινε. Αυτό είναι ωραία ερώτηση. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά και ο Άρης, φυσικά και η ΑΕΚ. 19 Γενάρη του 16, όχι του 15, έτσι. Ωραία. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά και ο Άρης, η ΑΕΚ πιο πολύ, εκβιάστηκαν σε εισαγωγικά. Παρότι ο Άρης ήταν ένας από αυτούς που ξεκίνησαν το Champions League, έτσι. Από τους διοργανωτές, να πούμε.
εκβιάστηκαν να πάνε, γιατί αλλιώς μπορεί να τους είχαν στείλει και από το εθνικό πρωτάθλημα. Θυμάμαι λάθος. Δεν θυμάμαι λάθος. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, τότε που υπήρχε το μεγάλο μπέρδεμα. Με την ΑΕΚ τότε που την έπιασε. Την ΑΕΚ την πιέσα πιο πολύ. Ναι, γιατί εμείς πήγαμε μετά τη συνάντηση του κυρίου Λάσκαρη με τον Μπερτομέου, που στην ουσία τον είπε: κάνε ομάδα για Ευρωλίγκα, για να παίξει Ευρωλίγκα. Έτσι. Και σωστά τον είπε. Τότε πέρα δεν θα πληρώσουμε τη μια σε όλα τα χρέη για να μην γίνουμε. Ναι, να μην γίνουμε. Ναι, υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, να μην γίνουμε, μην προκαλούμε τον κόσμο. Βέβαια, τα 3,5 εκατομμύρια που έδωσε για το γάμο του δεν νομίζω ότι ήταν πολύ πρόκληση. Ήταν συνηθισμένα πώς αποδίνονται. Λοιπόν, είχαν πιεστεί και ο Άρης και η ΑΕΚ. Ο Άρης μετά τα παράτησε, πήγε, έφτιαξε με κάποιους άλλους αυτό το πράγμα που λέγεται Champions League. Λοιπόν, η ΑΕΚ. Μέχρι τελευταία στιγμή θέλω να παίξει στο EuroCup, έτσι. Ναι, ναι. Και την απείλησαν ότι δεν θα κάνει, αλλιώς θα τον πούλω. Τα θυμάμαι καλά, δεν έγιναν για πριν 20 χρόνια. Και όμως η ΑΕΚ μάσησε. Και η ΑΕΚ μάσησε. Καλώς εκεί είναι. Όπως βλέπεις όμως, ο Προμηθέας μια χαρά παίζει στο EuroCup. Τι έγινε αυτό, για πες, ο μικρός Προμηθέας. Και τι εκμεταλλεύτηκε, δεν ισχύουν τώρα αυτά που ίσχυαν πριν 3 χρόνια, δεν ισχύουν πλέον. Προφανώς και όχι. Για να παίζει έτσι. Ούτε αποβολή υπάρχει από το πρωτάθλημα, ούτε τίποτα. Ο μεγάλος αυτός, ο δεινόσαυρος, ο Βασιλακόπουλος. Με Τζερέλ Μακνίλ τότε και Ντομινίκ Ουότρες και ο Κάρο Γουάιτ. Ο Μακνίλ πόσο χρόνο είναι τώρα, φίλε? 35. 35 είναι. Κάτσε, νομίζω ότι πρέπει να είναι 32. Με, 87 δηλαδή, γεννημένος είναι. 32 είναι. 32. Δηλαδή παίρνουμε ο Μακνίλ άσχημη ή τέτοια, ναι, δεν ξέρω φυσικά το κασέτο. Άσχημη επιλογή θα ήταν. Όχι φυσικά, ναι. Ε? Ειδικά σε αυτό, ειδικά τώρα που έχει πέσει και τόσο το ελληνικό πρωτάθλημα, άσχημη επιλογή θα ήταν ο Μακνίλ. Για τα γκάρτ, έτσι. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω που παίζει. Πού να παίζει, τίποτα. Στην Μπάμπερκ ήταν μέχρι το 17. Άστο, μετά εξαφανίστηκε και έπαιζε σε κάτι στη Χαβάη, έπαιζε και στη Χονολουλού έπαιζε μπάσκετ. Ναι, μου θύμισε ωραίο μάτσο με την Άλμπα, γιατί μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ήμασταν 58 μαζί και μετά μας πήρε κάτι φορά να πούμε. Εντάξει, είναι περασμένα. Μεγαλεία και ειδικότητα στα ανακλάσεις, όπως και αυτό που έστειλε και ο φίλος μου ο Ανδρέας, επειδή λέγαμε για το μάτς Παρτιζάν Άρης και γενικότερα υπάρχει έτσι μια το πώς ήμασταν και πώς καταντήσαμε και ο Άρης και ο Πάκ βέβαια, έτσι. Καλό ήταν αυτό που είπε χθες ο Τάσος, νομίζω, ή ο Γιώργος ο Παναρίου, το είπε ότι πραγματικά να ανοίξουμε, αν γυρίσουμε ανάποδα. Πραγματικά. Του 80 κάτι βαθμολογία, ναι. Γιατί είναι ο Άρης τελευταίος και ο Πάκ είναι προτελευταίος. Εντάξει, ο Πάκ φυσικά εντάξει, είναι στην ισοβαθμία με άλλες ομάδες, αλλά είναι προτελευταίος. Νομίζω ότι έκανε μεγάλη νίκη με την τρίτη του Ισπανικού πρωταθλήματος. Ναι. Καλά, αυτό λίγο μετράει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λέω ότι πραγματικά είπε ωραίο, νομίζω, ο Γιώργος Παναγιώτης το είπε, ότι αν αποδοκιρίσουμε την βαθμολογία, είμαστε η βαθμολογία της δεκαετίας του 80. Πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή να προσπαθεί τελευταία στιγμή πραγματικά με την ψυχή στο στόμα να κάνει κάποιες μεταγραφές, να φέρει τα πάνω κάτω όσον αφορά το αγωνιστικό. Ο ΠΑΟΚ για μένα να είναι σε καλύτερη κατάσταση, άσχετα και αυτό από ό,τι μου λέει ο Τάσο, δεν ξέρω τα του ΠΑΟΚ. Μήνα με το μήνα και αυτός να είναι, αν τη βγάλει ή όχι. Έτσι, οικονομικά. Έχει ένα πολύ καλό playmaker και από εκεί και πέρα ό,τι πάρει. Αυτό το θέμα είναι πολύ βασική θέση ο Άσος. Ένα playmaker που εμείς τον είχαμε διαλέξει, έτσι. Ναι, ήταν παίκτη εδώ. Και δεν ήρθε. Εμφανιζόταν πραγματικά ότι είχε κλείσει στον Άρη. Ναι. Ο Σμιθ. Ο Σμιθ δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά είχαμε τα μπαν που δεν ήταν ξεμπαν. Μην λέμε τα ίδια πράγματα. Ίσως να ήταν και διαφορετική τώρα. Με αυτόν τον παίκτη, μόνο και μόνο με αυτόν τον παίκτη στη θέση του Τάλτον. Τώρα μια είδηση που αλλιεύει από το All About Aris, ότι ο Κρίστισιτς της ΑΕΚ, ο μέσος, ταλαιπωρείται από γρασαντεριτιδά. Μεγάλη απολία για τον Άρη αυτή. Ο Κρίστισιτς δεν είναι center backer, είναι αυτός που τον... Μέσο τον έχει εδώ πέρα τώρα. Εγώ θυμάμαι, εκτός αν κάνω λάθος, πάντως ήταν ένας Ιτς που πέρσι στο 2-0, θυμάσαι τη φάση που πήρε ο Γκαρσία και έκανε αυτό το διπλό το τσαλιμάκι και το χάσατε. Αυτός πρέπει να ήταν στο center back που τον έκανε δύο φορές σε μετώπου. Έκανε αυτός ο καημένος. Είναι βασικός, γιατί έχει 7 συμμετοχές, οπότε νομίζω είναι βασικός. Και τι είναι, δεν παίζει και αυτός. Δεν προπονήθηκε λόγω Κωνσταντερίτιδας τώρα. Μία ψηλή, ξέρεις, θα μου κάνεις τώρα με το που πάω σπίτι. Μπας και βγάλουμε την εγχείρηση με τον. Με τον μπας και. Κάτσε λίγο. Ποια εγχείρηση, θα κάνεις εγχείρηση. Μπας και βγάλω την εγχείρηση με τον κύριο Βασίλειο Μπουλέ, τον οφθαλμίατρο το δικό μου, που θα κάνω εγχείρηση, επαναλαμβάνω, φοβερός επιστήμονας. Το έχεις αποφασίσει δηλαδή, έτσι. Καινούργια χρονιά, Ιανουάριο κάπου εκεί θα την κάνω. Ζάχος Ντρούλινγκ εγχείρηση στο Μπουλέ. Να βγάλουμε τα γυαλιά, θα βγάλουμε τα γυαλιά ρε φίλε, δεν τα μπορώ άλλο. Στα 50 σου. Βασίλης Μπουλές, επαναλαμβάνω, πρώτιστος.
Λοιπόν, θα πάω να παίξω Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ 15 συντελεστή. Μπάσκετ το βάλουμε, κανένα 30-40. Να βγάλει την εγχείρηση. Μπάσκετ βγάλω τη μισή εγχείρηση να τη βγάλουμε, ας πούμε, έτσι από αυτό. 15 συντελεστή. Αλλιώς σε βλέπω. Αλλιώς το κύριε Μπουλέ. Αλλιώς με βλέπω με κανένα ακορντεόν και να μαζεύω τα λεφτά λίγο-λίγο να σας τα δώσω. Αν και μου είπε ο άνθρωπος, εντάξει, θα κάνουμε έτσι. Πάνω απ' όλα καλός άνθρωπος και. Φοβερός επιστήμον μου τα εξήγησε, ρε φίλε, ένα-ένα, δηλαδή μια μισή ώρα. Δύο ώρες, τι να πω, δεν έχω δει τέτοιο πράγμα σε γιατρό να πηγαίνει να σας τα εξηγεί λεπτομερέστατα. Δύο ώρες, πραγματικά με κάνει τρομερή εντύπωση. Πολύ νεότατος ο άνθρωπος, πολύ καλά καταρτισμένος και θα το αποφάσισες. Και εγώ να το αποφάσισω που φοβάμαι και είμαι φοβίτσουλα, σκέψου. Λοιπόν, σε έπεισε δηλαδή. Με έπεισε 100%. Τι έκανε? Όχι, με καθησύχασε, επιστημονικά μου μίλησε ο άνθρωπος. Και είπα, θα τον φέρω όταν είναι οι γιορτές εδώ και δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Γιατί είναι κάποια πράγματα πραγματικά που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Εγώ, αν με ρωτούσες πριν, ας πούμε, ότι αν πρεσβειοποία φτιάχνεται, δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Ναι, ούτε και όμως φτιάχνεται ναι. Κανονικότατα και με λέιζερ που είναι και πολύ ανώδυνο και πολύ. Με 10 δευτερόλεπτα. Αφού έκανε, κατάφερε ο κύριος Μπουλές να τα βάλει είπαμε, στο μυαλό σου. Είπαμε, διαφήμιση. Άρα μπορεί εύκολα να τα βάλει και στους άλλους. 100%. Είπαμε, θα τον φέρω με εδώ. Τέτοιο καζανοκέφαλο. Θα τον φέρω και θα δει, μην τον δώσω και εκπομπή. Λοιπόν. Λίμπερο υγεία. Λίμπερο υγεία, το πεντάλεπτο του κυρίου Μπουλέ. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια δεν πουλάμε νερό ούτε στην Έρμο Σαχάρα. Ή έχει κάτι πιο πρόβλημα το τηλεφωνικό κέντρο, δεν ξέρω. Ποιο κέντρο? Αφού η Εύα είπε ότι στο κέντρο γίνονται πορείες. Ρε Εύα, τι ήταν αυτό που είπες, κορίτσι μου? Φοβερό. Ναι, φοβερό. Λέει ο Ζάχος, έχει πρόβλημα το κέντρο, δεν έχουμε τηλέφωνο. Και λέει, Εύα, ναι, έχει πορείες κάτω στο κέντρο. Είδες τι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο? Να το κλείσω νωρίτερα. Φωνάξω ότι ο κύριος Ζαγόρα είναι και παρά 8 λεπτά. Ο κύριος Γιώργος Ζαγόρας, ο οποίος θα είμαι σύντομα σε μια εκπομπή. Για τα προβλήματα τη ΑΕΚ. Είπαμε, τι θα κάτσει με. Σε μια εκπομπή τώρα την άλλη εβδομάδα, την πιο άλλη, θα έρθω και το έχω υποσχεθεί. Δεν θα έρθω στην εκπομπή τη δική μου. Τι θα κάνω, 4 ώρες ράδιο θα κάνω. Να πούμε ότι προφυλακίστηκε και ο Κόκε. Αυτό που είπες, ναι. Δεν το αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Καλά, δεν ορίστηκε κανένα ποσό εγγύησης και μαζί μέσα με τον αδερφό του και 5 άτομα ακόμα. Φυλάκα. Στη στενή. Φυλάκα. Έμαθα ακόμα ξεφορτώνουν από το σπίτι του. Δεν τελείωσαν. Ένας τόνος. Δεν τελείωσαν. Τώρα το είπε ο Νίκος εδώ προχθές. Το λέει ο Τάσος. Το λέει ο Τάσος να τον κολαντρήσει λίγο. Του κόκκινο και λέει: Εντάξει. Μπορεί να ήταν για προσωπική του χρήση. Το λέει ένας τόνος για προσωπική χρήση. Τι. Τον είδα και στην εκκλησία, λέει τον Κόκκι. Άνθρωπος του Θεού. Εντάξει. Ωραία, φίλε, τώρα που ανοίγουν τα καταστήματα με τα έλαια της κάναβης και τα λοιπά, ναι, μπορεί να είναι η επιχείρηση ο άνθρωπος, να προμήθευε δηλαδή. Άμα ήταν στην Ολλανδία, δεδομένο. Ναι. Στην Ισπανία, λίγο δύσκολο, φίλε. Λίγο δύσκολο. Επαναλαμβάνω όμως, εδώ μου δίνεις και μία σύζυγα σιγά-σιγά να κλείσουμε κιόλας. Δεν πουλήσαμε σήμερα τίποτα. Λοιπόν, θα μας απολύσουν. Τι θα έλεγα. Ένα μέσο της πόλης μας, πολύ καλά ξέρεις. Εγώ δεν λέω, ρε φίλε, να το κρύψει. Όχι. Όχι, βέβαια. Να το πεις για να του δώσεις. Έκανε παρέμβαση για να το βγάλει. Πολύ, δηλαδή, ένα θέμα που ας πούμε για να του δώσαν κατά, τουλάχιστον για τη δική μου λογική, πρέπει να του δώσεις 1 κιλό βαρύτητα. Κάποιοι του δώσαν 5. Τώρα μου κάνεις πασούλα για να την ξανακάνω, γιατί και άλλο θέμα σήμερα δώσανε πολύ μεγάλη βαρύτητα. Πρόσεξε, εγώ ψέματα δεν θα πω στο μικρόφωνο. Δεν άκουσα. Άκουσα σχόλια φίλων μου που ακούν το συγκεκριμένο και όλοι καταλαβαίνουν για ποιο μέσο μιλάμε. Δεν άκουσα. Δεν θέλω να λέω ψέματα, έτσι. Αλλά εμπιστεύομαι τα λεγόμενα δύο πολύ καλών φίλων που ακούνε. Αυτοί έχουν την, ξέρεις όπως θέλεις πες το, να ακούνε το συγκεκριμένο που το θεωρώ τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια θεωρώ ότι είναι προπήγιο του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν είναι κακό αυτό, κακό είναι να λες τα πόσα κακό χρόνια? Τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι φανερά προπήγιο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό αυτό. Κακό δεν είναι, κακό είναι να λες ότι είμαι 33% προς όλους. Αλλά. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έγινε? Πες γιατί να. Ήδη σήμερα, δεν ξέρω αν την άκουσες, προφανώς την άκουσες. Έγινε ένα φοβερό θέμα σήμερα, μια φοβερή αποκλειστικότητα από το ίδιο μέσο. Ότι, ο κύριος Μονεμβασιώτης έκανε. Α, ναι, το άκουσα. Πώς το λέτε, ωραία, σύστη, για να κλείσουμε και με αυτό. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα αναφέρθηκαν και στα ποσά. Αυτό και το βγάλε το συγκεκριμένο μέτρο, βεβαίως, το μέσο, συγγνώμη. Το Μετρόπολης το βγάλε. Ναι. Κύριος Μάστορας. Βγήκε αμέσως ο κύριος Γεωργίου, ο γνωστός Γεωργίου speaking, και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι, και ο Γεωργίος τι μίλησε, σαν πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα. Σαν πρώην πρόεδρος και
τον βγάλαν σαν πρόεδρο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πρώην ή νυν. Αφού παρετήθηκε τότε με το θέμα με τον Πάουκ. Όπως είπε ότι είμαι δίπλα στον κύριο Μονεβασιώτη, δίπλα του άνοιξε του χέρι εννοούσε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εγώ, λέει, μάλιστα είπε παραμύθια. Ωραία, εγώ αυτό δεν το βλέπω κακό να έχει το ραδιόφωνο, το οποιοδήποτε ραδιόφωνο. Και ο ίδιος μετά ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης και είπε ότι δεν υπάρχει. Αυτό δεν το βλέπω κακό. Και α είναι από το Μετρόπολη, δεν το βλέπω κακό από την άποψη ότι μπορεί να υπήρχε μία είδηση, κάποιο να άκουσε κάτι και το μετέφερε αυτό. Ακόμη και λάθος και ψέματα να είναι, δεν το βλέπω σαν κακό. Άλλο θέλω να σχολιάσω με αυτό. Γιατί είδα τα σχόλια όπως λες και εσύ. Το ποσό το άκουσες. 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια αν του δίνανε cash του κυρίου Καρυπίδη τώρα, εγώ πιστεύω θα έφευγε. Εγώ λέω δεν θα φεύγει. Με 8 εκατομμύρια cash. Ναι, όχι, εγώ λέω δεν θα φεύγει. Μπορεί να ζητούσε 10. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να ζητούσε 9. Στο μυαλό δεν είναι. Αλλά 8 εκατομμύρια τώρα. Άλλο λέω. Βγήκε αυτή όπως λες σωστά η είδηση, ας την πούμε. Λανθασμένα ή όχι, αν είναι αληθινή μάλλον ή όχι, αυτό το ήξερε ο κύριος Μονεβασιώτης, άσχετα αν το λέει. Αν το διαψεύδει. Είχε δημόσιο και το διέψευσε. Εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη. Αν λέει ψέματα, εντάξει. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν μπορεί να το ξέρει. Μπορεί να έγινε η συνάντηση όπως τα γράφει το Μετρόπολης και να μην θέλει να το πει για τον οποιοδήποτε λόγο. Μία και δύο φορές είδαμε πράγματα να διαψεύδονται και μετά να γίνονται. Άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω για τα σχόλια συνορπαδών μου στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σχολιάσω. Εντάξει. Δηλαδή, αν. Επαναλαμβάνω, αν έχουμε σαν αυτό που θέλουμε να έρθει στον Άρη. Κάτι καλύτερο, τον κύριο Μονεβασιώτη, τι να πω ρε παιδιά. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Καρυπίδη που λέει ότι ο άνθρωπος είμαι μέχρι ένα ορισμένο ταβάνι έχω. Δεν έχω περισσότερο, εντάξει. Και εμείς δηλαδή να βλέπουμε σαν λύση τον κύριο Μονεβασιώτη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. 6 ή 8 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και αγαπάς παθολογικά μια ομάδα που ξέρουμε πόσο πολύ, ξέρουμε. Τη γυρνάμε και μαθαίνουμε πόσο πολύ αγαπάει πόσο άρρωστος απολωνιστής είναι ο κύριος Μονεβασιώτης. Εγώ θυμάμαι πριν δύο χρόνια είπε θα τα παρατήσει και δεν τα παράτησε. Γιατί είναι άρρωστος γι' αυτό. Είπε τις δίνω τις μετοχές, δεν θέλουμε αυτό το συχαμένο. Και άλλοι είπαν τις δίνω τις μετοχές και καθίσανε. Ναι. Λοιπόν, είσαι άρρωστος με αυτή την ομάδα, έχεις βάλει ένα καρό λεφτά. Έχεις 8 εκατομμύρια, θα τα βάλεις στον Άρη. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι φιλοδοξία έχει ο καθένα στο μυαλό του. 8 εκατομμύρια σου κάνω εγώ τον Απόλλωνα να φυσάει. Άκουσε. Επαναλαμβάνω, άλλο τι λες και άλλο τι κάνεις και τι έχει στο μυαλό σου. Τις φιλοδοξίες του κάθε ανθρώπου, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω τον εγκέφαλο του Μονεβασιώτη. Εγώ λέω για τους συνοπαδούς του. Δεν με ενδιαφέρει καν ο Μονεβασιώτης. Κάποιοι την είδαν με καλό μάτι. Εγώ δεν λέω είναι χειρότερος από τον κύριο Καρύμπη. Μπορεί να βάζει και περισσότερα. Λέω ότι δεν είναι λύση. Για το μέγεθος, ναι. Ναι, δεν είναι λύση να φύγουμε, δηλαδή λέμε ότι με τον κύριο Καρυπίδη δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Έτσι. Δηλαδή, είναι λύση ως προς αυτό το τέτοιο ο Μονεβασιώτης. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω. Άλλον Άρη, καθένας εντάξει έχει διαφορετικό Άρη. Και μιλάμε για έναν Άρη τώρα που τα τελευταία πλησιάζουμε 2 έτη δεν έχει ακουστεί τίποτα για αποδοχές, για προσφυγές, σωστό. Να υπήρχε... για μη ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ναι. Ξέρω εγώ. Και αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Σωστό. Να υπήρχε αυτό να πω ένας θα σου πει ρε Ζάχο. Μα ναι, αυτό τουλάχιστον δεν θα έχω. Και με ένα Καρυπίδη ο οποίος έχει κάνει φοβερά λάθη και ανοίγματα με παίκτες που έφερε. Και... παρόλα αυτά. 100%. Όλα δείχνουν ότι τα οικονομικά βαδίζουν σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εντάξει. Έτσι. Επαναλαμβάνω, για μένα, για τη δική μου λογική, τις τρεις περιπτώσεις που θα έχει πρόβλημα σε εισαγωγικά ο μεγαλομέτοχος είναι αν υπάρχουν, όπως είπες εσύ, απλήρωτοι παίκτες. Αν οι στόχοι της ομάδος δεν. Μπορεί να τις πετύχει η ομάδα την κάθε χρονιά. Και ο τρίτο είναι αν εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του Άρη και δεν τη δώσει στην ομάδα. Είναι αυτές για μένα οι τρεις περιπτώσεις που τότε θα πω Καρυπίδη, έχουμε πρόβλεμ. Αυτές. Αλλά να φύγει τώρα ο Καρυπίδης και να έρθει ο Καρυπίδης, όχι. Δηλαδή, προς Θεού. Και αλήθεια να ήταν. Εγώ δεν λέω, μπορεί να είναι και αλήθεια. Να φύγει ο Καρυπίδης και να έρθει ο Καρυπίδης. Τι να πω ρε, εσύ. Θα δώσει 8 εκατομμύρια. Εντάξει. Τι να πω, εντάξει. Αυτά. Κάτι τελευταίο, κύριε. Τίποτα. Δεν μου άρεσε η πίτσα. Να φέρεις τι κάνει, παίρνει λέει την άλλη φορά. Δεν είχε σάλτσα. Δεν είχε σάλτσα, ε. Εντάξει. Οκ. Καλή τα πλάκα κάνω. Να είσαι καλά που την έφερες και τσιμπήσαμε κιόλας. Και σου είπα από τις 5 μέχρι τις 8.30 ήμουν έξω. Λοιπόν, αυτά, κύριε Αντώνη μας. Ευχαριστούμε την νεαρά οπτασία. Ευχαριστούμε την νεαρά οπτασία που ομόρφινε το στούντιο για άλλη μια φορά. Αυτά, αύριο ξανά ράδιο Μαρμίτα στις 9 η ώρα ξανά, επαναλαμβάνω Δευτέρως Παρασκευή 9 έως στις 11, αύριο θα είναι και ο Τάσος φυσικά εδώ πέρα να σχολιάσουμε τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, να κάνουμε και τα προγνωστικά μας κάθε Παρασκευή τα κάνουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, ακολουθεί Γιώργος Σαγόρας και η εκπομπή Ζούγκλα μέχρι τη 1.
Κύριε Ζαγόρα, τα ακούσατε? Έχετε ησυχήσει το κύριο Ζαγόρα να πούμε εδώ πέρα. Γιατί, τι είπε? Εδώ αναφέρει ο κύριος Χρήστανος ότι την έφαγες όλη που δεν σ' άρεσε. Εγώ έφαγα την πίτσα έτσι, όλη. Έτσι αναφέρει. Δεν ήμουν πάνω στο κουτί εγώ. Αλλά εντάξει, την άλλη φορά θα βγάλω φωτογραφία. Τεράστιο Χρήστανο το είδα. Έφαγε 1,5 κομμάτι. Ναι, εγώ θα βγάλω φωτογραφία προ Τσαλτίδη και μετά Τσαλτίδη. Προ και μετά. Πριν και μετά. Εντάξει. Τα δεδομένα μιλάνε ότι έφαγε λιγότερο από σένα. Πρώτη φορά στη ζωή του που τρώει λιγότερο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί δεν τον άφησες. Εγώ για να δεις ότι είμαι αληθινός, έφαγα περισσότερα κομμάτια. Καταρχάς δεν μου έδωσες το χέρι όταν μπήκες μέσα στο σταθμό. Κατευθείαν πήγες στην πίτσα. Πήγα στην πίτσα, πεινούσα, ρε φίλε. Συγγνώμη. Δεν από τις 5 μέχρι τις 8.30 λέω ήμουν έξω. Πεινούσα. Καραγκιουζιλίκια. Δεν αφήσατε τον άνθρωπο. 11 ώρα, τι θα φάω τώρα. Δεν αφήσατε τον άνθρωπο που δουλεύει εδώ πέρα και στηρίζει το ραδιόφωνο και είναι και 2 μέτρα άνθρωπο να φάει 1,5 κομμάτι του. Δύο Τσαλτίς είναι 2, εμείς πόσο είμαστε, ρε φίλε. Τσαλτίς είναι 2, ένα και. Όχι, ρε φίλε τώρα. Ο Χρήστανος είναι ένα μπόι παραπάνω. Μπόι είναι προς τα πλάγια όμως, όχι προς τα ίσια. Εντάξει, μην πουλάμε τρέλα. Στο prime time μην πουλάς τρέλα. Εντάξει, δεν το ξαναδείς στο στούντιο. Μπράβο, μπράβο Εύα. Εύα, πες, αυθόρμητα Εύα. Δεν δίνεσαι στα alter ego γι' αυτό. Εντάξει, δεν δίνομαι, εγώ δεν είμαι κυρίλας. Alter ego δίνει ένα ύψος. Τζινάκι, φουτεράκι, αυτά, αυτήνια του λαού πράγματα. Αυτά, τι είμαστε εμείς. Γραβάτα και, πώς το λένε, και μαντιλάκι και παπιονάκι. Τι είμαστε. Σε παρακαλώ πολύ, έχουμε και ένα όνομα. Λοιπόν, αυτά, επαναλαμβάνω, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή του, τη Ζούγκλα, μέχρι τη μία η ώρα θα σας κρατήσει συντροφία. Μία ώρα και λίγο παραπάνω, φυσικά. Τα κλασικά πράγματα. Να πω αυτό που είπα για τον κύριο Ζαγόρα. Τον έχετε συγχύσει με την κονσόλα, τον έχετε τρελάνει, τον έχετε βιδώσει. Εγώ γιατί τον έχω βιδώσει? Γιατί σας άφησε να κάνετε μια δουλειά και την κάνατε μισή. Εγώ. Την κονσόλα. Ο άνθρωπος την προηγούμενη φορά ήταν να φύγει μία και φύγει 12. Τα πήρε στο κρανίο. Τα πήρε στο κρανίο. Δεν πειράζει. Θα μεγαλώσει, θα το ξεχάσει. Αυτά λοιπόν. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Να σας καληνυχτήσουμε εμείς και από μένα και τον Αντώνη. Ένα πολύ όμορφο βράδυ, βέβαια. Να είστε καλά.